Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει και πως το πεις τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Πολίτης και ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production. Ο Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστή Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Και φυσικά η κυρία Εύη Απατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. ...9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Εύη Γιώτη είναι, η Απατσίδου είναι Έλλη, έτσι με είπε να σου πω. See these eyes so green. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με Hyundai, με Skoda, με Kia, με τιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε μια τεράστια έκθεση και με εξουσιοδοτημένο σέρβις για όλους σας οι οποίοι θέλετε να πάρετε μία από τις παραπάνω μάρκες που μόλις ακούσατε. Και με το νέο Kia Sportage σε εκπληκτική τιμή 21.600 ευρώ για εσάς οι οποίοι θέλετε να το κάνετε δικό σας. Ήρθε, είναι φανταστικό, απίστευτο. Πάτε μια βόλτα να το δείτε και μάθετε περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-590. Θυμάστε εκείνη την ταινία της δεκαετίας του 80, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Αξέχαστη ταινία, έτσι. Λοιπόν, τώρα ήρθε και ένας μοναδικός διαγωνισμός, το «Μάθε παιδί μου χρώματα», που θα αφήσει εποχή. Το φέρουν τα χρώματα Master από τα ελληνικά χρώματα Craft για να σπάει στη Euro Disney και να σχαρίσει πολλά απίστευτα δώρα. Απλά, αναζητήστε το κουπόνι με το μοναδικό κωδικό μέσα στα δοχεία του πλαστικού χρώματος Master 3 κιλών ή 10 λίτρων ή 10 συν 1 λίτρο, τα οποία έχουν την ειδική σήμανση «Μάθε παιδί μου χρώματα» στο καπάκι. Μετά, μπείτε στο mathepaidimuchromata.gr ή καλέστε στο 210-928-7450 για να δηλώσετε το κωδικό σας και να μπείτε στην κλήρωση, αλλά και για να μάθετε περισσότερα για διαγωνισμό. Επιπλέον, σε κάθε δοχείο σας περιμένει ένα υπέροχο σχολικό δώρο τη στιγμή που μπορείτε να παραλάβετε από το κατάστημα. Εύκολο δεν είναι? Για την ακρίβεια, ευκολάκι. Λοιπόν, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Έλλη Απατσίδου, εντάξει. Ή η Ευγιώτη ή η Έλλη Απατσίδου θα είναι. Εντάξει. Και εκτιμένη ταχύτητα. Συμβαίνει. Τι κάνεις? Με το καλημέρα. Δεν είναι Σαρδάμ, είναι λάθος όνομα. Λάθος όνομα, άμα κάνεις τη γραμματεία. Δηλαδή, αν θα σε πω Θανάση Ραπτόπουλο, είναι Σαρδάμ ή λάθος όνομα? Είναι χαλασμένο Τζόνι Βόκερ. Γιατί το μυαλό σου είναι μόνιμο στο αλκοόλ? Γιατί τόσα χρόνια που έπινε, ήσουν πόντι και έτρωγε τι μπόμπε στο Ραφάτ, γιατί ποιοτικό ουίσκι δεν έπινε ποτέ. Ήρθαν τα φαιά κύτταρα που λέει ο Ηρακλή Πουράου, Πουαρό, πώ το λένε. Πουράω, ναι. Πουράω, ναι. Πουράω, ναι. Και κλείσανε να πούμε οι αρτηρίε και κάνει να πούμε Σαρδάμ. Οι αρτηρίε κλείνουν και κάνουν Σαρδάμ. Ναι. Των εγκεφαλικών φαιών ουσιών. Είναι η φαιά ουσία, δεν υπάρχουν φαίε ουσίε. Δεν υπάρχουν. Εσύ έχει πολλέ φαίε ουσίε. Εγώ έχω μια φελή ουσία δίπλα μου. Ναι, ναι. Τελείως φελή ουσία. Ναι, ναι. Μου φόρεσε και το μπλουζάκι από τους Ultra Fighters. Εσύ τι σχέση έχει με το άθλημα? Χτες σε πονούσαν οι γάμπες. Προχτές σε πονούσαν τα γόνατα. Εσύ προπονείσαι για παππούς. 50 χρόνια άνθρωπος τώρα, τι πας να μου κάνεις? Έλα, πάνε περπάτε εκεί με το φίλο σου εκεί πέρα που τρως τις τυρόπιτες δωρεάν. Και άσε με ένα τερωτικά. Εγώ περπατάω, φίλο. Εσύ περπάτα.
Τροπή είναι. 46 χρονοπήγε, ξεκίνησε γυμναστή, θα περπατήσει. Καλά, καλά. Τροπή είναι. Όχι, τροπή είναι που περπατά σαν του γέρου. Όχι, βέβαια. Εσύ πες ότι περπατάω σαν του γέρου. Οι γέροι που παθαίνουν έμφραγμα, του λέει ο γιατρό, κάνουν ένα μπαλονάκι και λέει περπάτα. Δεν περπάτησαν όλα τα χρόνια, δεν περπατάνε. Καλά κάνει και το κάνει τώρα και το κάνουμε τώρα, πριν κλείσει η αρτηρία. Ή και να το πάθουμε, να πούμε, κατάλαβε, θα είναι πιο ανέμακτο. Έλα, πάρε στα θέματα τώρα. Τότε ποια η διαφωνία. Άσε τώρα που. Περίμενε. Λοιπόν, αλλάζουν τα γράμματα. Τι έγινε. Κύριος Βασάρας, ο εκλεκτός. Από πού αλλάξαν τα γράμματα. Αλλάζουν. Ναι, αλλάξαν. Γιατί με τον κύριο Βασάρα πώς θα αλλάξουν τα γράμματα. Φίλε, ήταν ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Δεν πάνε ήταν, γιατί αυτοί οι διαιτητές κακοί είναι που παίζουν τώρα. Μία απλή ερώτηση. Ο Κάκος ήταν κακός, δηλαδή. Ο παπάς είναι κακός, νομίζεις, διαιτητής. Ή ο Κίζας είναι κακός. Μία απλή ερώτηση. Ο Κίζας δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Γιατί. Γιατί ο Βασάρας ήταν ενάντια στην ΕΠΟ, πήγε, έγινε τσατσάκι της ΕΠΟ. Πώς έγινε τσατσάκι. Τι πώς έγινε τσατσάκι. Εκεί που τον είχαν στην απέξω, τον βάλανε εκεί να εκπαιδεύει διαιτητές, τον Αντάλο, καλά έκανε. Αλλά τι μου λες ότι αλλάζει. Τι αλλάζει. Θα πάει οι εκλογές τώρα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, της ΕΠΟ. Θα γίνει πώς το λένε, ποιος θα πάρει την ΕΠΟ. Έχω μία είδηση η οποία είναι συγκλονιστική. Δεν την έχει πει κανένα, τη λέω εγώ. Έμαθα ότι μπήκαν κάτι γορίλες δεξιά και αριστερά. Πέρασαν με τα μάξι, πήγαν προς το Κιλκής μεριά. Και το βράδυ θα έχουμε μια παρέτηση. Κατάλαβες. Είναι πως το λένε που. Σε ποια ομάδα. Παρέτηση ρε, σε ένωση ρε. Ναι. Τι σε ποια ομάδα, σε ένωση. Δεν με παρακολουθείς. Τα φαιά κύτταρά σου που είναι. Τι. Δεν υπάρχουν φαιά κύτταρα. Ναι, πού, τι, φαιά κύτταρα. Υπάρχουν κύτταρα καλά ή κακά. Τα κακά κύτταρά σου είναι αλλού. Δεν κακά με παρακολουθείς. Είναι αρρώστια, σε παρακολουθώ. Απλά συνήθως πηγαίνεις από το ένα θέμα στο άλλο. Εκεί στο ένα θέμα στο άλλο. Τώρα μένες για τον κύριο Βασάρα, θα ρίξει και ήρθε η μαμά Τερέσα να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Προσκύνησε την ΕΠΟ. Όχι. Πώς όχι. Πότε. Τι πότε. Ήταν ενάντια, ήρθε εδώ, πήρε εκεί η σύζυγος και τα λοιπά. Φωτογραφίες τα βαφτίσια, βάφτισε το γιο του Θεοδωρίδης. Το Θεοδωρίδη δεν τον βρίζουν εδώ οι παοξίδες. Δηλαδή όποιος βάφτισε κάποιον είναι κακό. Τι βάφτισε κάποιον, αρε. Άμα με το βαφτίσει το παιδί μου Μαρινάκη, τι άμε πούνε. Τι μιλάς για τον Ολυμπιακό, θα με πούνε. Ή αν το βαφτίσει ο Σαββίδης. Αν το κάνει στο παρελθόν, πριν φτάσει εκεί που έχει φτάσει τώρα. Τι φτάσει, ρε. Πριν φτάσει ένα. Το Θόδωρος Θεοδωρίδης δεν τον έχει, ρε. Λοιπόν. Ο Θεοδωρίδης είναι ο παπά, ο γιος του Θεοδωρίδη. Του Σάβα, δεν είναι. Θόδωρος. Ναι. Τι είναι. Λοιπόν. Δεν έβριζε την ΕΠΟ, δεν ήταν ενάντια στην ΕΠΟ ο Βασάρας. Γιατί τα βρήκε μαζί της. Τι άλλαζε, πώς άλλαζε. Πώς τα βρήκε. Τι πώς τα βρήκε. Ξανά να στο πω, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τι πώς τα βρήκε. Βάλτισε το παιδί του ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης, ήταν η γυναίκα του στην ΕΠΟ, πριν παντρεύτηκε και καλά να κάνει το. Δεν μας ενδιαφέρουν εκεί αυτά τα πράγματα. Γνώρισε. Ναι, δεν ξέρω εκεί τι γνώρισε. Εκεί τι γνώρισε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, και τι να κάνω τώρα, από ότι αλλάζει η ΕΠΟ, αφού την προσκύνησε. Τι άμα τρελάνετε τώρα εδώ, τι επειδή είναι. Τι δημόσιες σχέσεις θα κάνω τώρα εγώ. Τι με κοιτάς. Αλλάζει η ΕΠΟ. Τι αλλάζει η ΕΠΟ. Πώς αλλάζει η ΕΠΟ. Εδώ παρετείται ο Χατζιαποστόλου το βράδυ. Το βρώμισε. Τι, θα το βρώμισε. Άμα να κρατήσει μυστικά. Γιατί, τι μυστικό, τι μυστικά. Δεν έχει μυστικά. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Τι μυστικό αν κρατήσει για σένα. Ραπ, τι έχεις να πεις για το βέτο της Μπενεγάκη στο να μείνει στο κανάλι του Φαταούτ σε περίπτωση που γράψουμε τον κύριο. Δεν το κατάλαβα. Ραπ, τι έχεις να πεις για το βέτο της Ελένης Μπενεγάκη. Ότι. Να μείνει στο ίδιο κανάλι του Φαταούτ σε περίπτωση που. Ποιος είναι ο Φαταούλ. Ένας. Ναι, σε περίπτωση που. Μια Ελένη σε έκανα λυφή. Δεν κατάλαβα, ρε, ξαναπέρα. Έκανε εμπάργκο, λέει η Μπενεγάκη. Σε ποιον. Στον Μαρινάκη. Στον Μαρινάκη. Ναι. Ναι, ό,τι τι. Έτσι το φωνάζανε. Φαταούλ. Ναι, ό,τι τι. Λοιπόν, ότι δεν δέχομαι να είμαι με το Ραπτόπουλο. Δεν το κατάλαβα, ρε κόμμα. Δεν κατάλαβα, πραγματικά δεν έχω παρακολουθήσει ρεπορτάζ. Έκανε η Μενεγάκη. Λέει ο 031. Ό,τι. Ραπ, τι έχεις να πεις για το βέτο της Μενεγάκη. Όπου. Να μην είσαι στο κανάλι του Φαταούλ. Σε περίπτωση που υπογράψει. Να μην είναι ποιος. Εσύ. Να μην είσαι. Εγώ να μην είμαι. Ναι, μια για Ελένη σε έκανα λυθεί. Πού το είδε αυτό αυτός. Θες να το απαντήσεις. Πού το είδε γραμμένο. Για να το λέει τι από το μυαλό του το έβγαλε. Μπορεί το πρωί να ξύπνησε να τράβηξε μια. Παγιά. Δεν μίλησα εγώ. Για τζούρα από τον καφέ του. Λοιπόν. Ρε φίλε. Να μιλάς σωστά. Δεν είναι παχιά η κρέμα στον καφέ. Άσε με ρε κόκκινη. Ναι. Κάνεις και τον πονιόρο. Άιτε. Παρακάτω. Παρακάτω. Ότι θέτουν βέτο να μην πάω σε κανάλι. Έχει γραφτεί αυτό πουθενά. Το είδε γραμμένο. Πού είναι. Πού το ξέρει αυτός. Όχι, δεν είσαι ωρεκράτος. Χαλασμένος. Άντε βρε. Χαλασμένος. Σαχλαμάρα. Χαλασμένος μπήκες. Έλα, τελείω. Μας την είπες και το μάτς. Χι έληξε. Ποιο μάτς. Χι έληξε. Διπλό δεν είπες, θα λήξει. Διπλό και έληξε. Χάσε και μπέναλτι άλλοι στο 1-1. Να γίνει άσος. Στο 85. Στο 0-1 έπρεπε να γίνει 0-3. Εντάξει, άντε καλά. Το χάσαμε, πάει.
Εντάξει. Παρακάτω. Το παλέψαμε. Το παλέψαμε. Τι δώσαμε, κανένα. Ένα 60. Πάμε παρακάτω. Τα 4 φράγκα δώσαμε. Άντε καλά, Δευτέρα. Τρίτη. Τρίτη είναι σήμερα. Τρίτη, ναι. Τρίτη, ναι. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άντε, μπράβο. Τι βλέπει. Τι να δω. Αγγλία θα δω. Γερμανία θα δω. Ισπανία θα δω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Πιανού πέρασε. Τι πιανού πέρασε. Πιανού πέρασε τελικά. Τη συμμαχία ή των τριών. Ή του Μαρινάκη. Η συμμαχία είναι οι τρεις. Ναι. Τη συμμαχία ή του Μαρινάκη. Του Μαρινάκη πέρασε. Γιατί. Γιατί ο Μαρινάκης είχε μια ομάδα τραγωδία. Ναι. Οι διαιτητές θα παίζανε 50-50. Η ομάδα του ήταν άθλια. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα την έφτιαξε την ομάδα του. Πήρε και μεταγραφές και θα εμφανιστεί καλύτερος. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός που είχε πολύ καλή φόρμα μένει πίσω. Δηλαδή οι δυο μεγάλοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, κερδισμένος βγαίνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν είναι μεγάλη. Από πού είναι μεγάλη η ΑΕΚ. Τι μεγάλη είναι. Αν μου πει η ΑΕΚ πάνω σου, θα σε εξαφανίσει καλογωνία. Για τους δύο μεγάλους λέω. Μετά από εκεί ακολουθεί η ΑΕΚ. Τέταρτος ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Παρακάτω, λέγε. Ο άλλος τα πιάσε όλα. Α, ο Βλάχος και μας δείχνει την Ισλανδία. Λέγε ρε κόκκινη, μην κάνεις χιλιές ρε κόκκινη. Δεν ξέρει ο κόσμος που ακούει τι βλέπεις τώρα. Ρε. Ένα δελτίο. Εντάξει, πες, βλέπω ένα δελτίο αυτό. Το οποίο τα πιάνει όλα και χάνει μόνο η Ισλανδία. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνω, ρε φίλε. Παρακάτω. Λες να ήθελα το χάσει. Παρακάτω. Λοιπόν. Παρακάτω, δεν έχει παρακάτω. Τι εδώ δεν έχει παρακάτω. Ξεκινάμε. Λοιπόν, το ότι ξεκινάει έτσι το πρωτάθλημα, είπα, καταρχήν έπρεπε να έρθει θέση στην ταινία. Ποια ταινία να έρθω. Στο Σάλι. Σάλι. Ναι. Γιατί. Με αυτό που είδες με το αεροπλάνο που έπεσε στον ποτό. Το είδα εγώ στο Mayday. Άλλο αυτό. Γιατί, πρόσεχε να δεις. Σε μια ταινία. Έδειξε την ταινία γιατί έπεσε το αεροπλάνο. Έδειξε. Ναι. Γιατί. Γιατί πήγαν τα πουλιά. Τα πουλιά. Το είδα στο Mayday. Ναι, περίμενε το. Εδώ τώρα δείχνει ένα παρασκήνιο. Ό,τι τι. Το οποίο δεν το γνωρίζεις. Για πες, τι ήταν το παρασκήνιο. Ό,τι. Πρωταγωνιστής είναι ο Tom Hanks. Άντε πάλι, ο Tom Hanks. Ναι, είναι πιλότος ο Tom Hanks. Ναι, ωραίος. Ναι. Και δείχνει τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια πίεση μεγάλη. Ναι. Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά το ατύχημα. Μετά το ατύχημα. Να κάνει τι. Για το. Πέρασε από. Έγινε ΕΔΕ. ΕΔΕ, βέβαια. Λοιπόν, για το αν ήταν σωστή η κίνηση του. Ναι. Να το. Να το προσαλασσώσει, ναι. Στο ποταμό δεν το λες προς τα. Εντάξει, το ίδιο, ναι. Λοιπόν, παρά να κάνει τι. Παρά να το πάει σε αεροδρόμιο. Γιατί η Νέα Υόρκη γνωστό έχει πολλά αεροδρόμια. Ναι. Λοιπόν. Προλάβαινε στην απογείωση. Έκανε τη μαγική ερώτηση. Δεν προλάβαινε. Δεν προλάβαινε. Όχι. Αυτή το στα γραφεία της Boeing που ήταν τέλος πάντων στη Γαλλία. Τέλος πάντων που ήταν. Βάζαν σε προσωμιωτές να δουν αν μπορούσε να το κάνει. Βέβαια. Και τι είπαν οι προσωμιωτές. Και μετά από 17 φορές όπως αποδεικνύεται στο τέλος της ταινίας. Ναι, ναι. Είπαν ότι τα καταφέραν μετά από 17 φορές. Ναι. Πήγαν να τον βγάλουν κουσούρι. Ναι. Πήγαν να τον βγάλουν. Μα αυτό δεν είναι μόνο ότι. Ναι. Για να δικαιολογήσουν και τις ζημιές, ναι. Αυτό πετούσε 42 χρόνια. Έτσι. Ήταν έτοιμο σιγά σιγά να πάρει σύνταξη. Ήταν στην απογείωση μπήκαν τα πουλιά. Και ναι. Δείχνει τώρα την πίεση και του λέει: Κύριε, ξεχάστε λέει, τον παράγοντα άνθρωπο. Ναι. Εσείς λέει αυτά, τα κάνετε λέει σε ένα μηχάνημα προσωπικό. 17 φορές, ενώ εγώ έπρεπε εκείνη την ώρα να αποφασίσω. Εγώ λέει: Πρέπει μέσα σε δευτερόλεπτα να αποφασίσω. Έτσι. Με όλη τη συναισθηματική φόρτιση η οποία υπάρχει. Όπως κάνουν οι προπονητές. Μετά από λίγο του βλέπετε. Όχι, όπως εμείς. Όπως εμείς. Ναι. Βλέπουμε μια φάση και λέμε: Τι έχασε το ταγάρι. Ναι. Για πάνε εσύ με 200 φύγουν μέσα που το λε ο κόκκινο ο Ραπτόπουλο τον κρίνει. Εντάξει, και τον λέει έτσι. Για δε λίγο. Με πίεση ναι, λειτουργεί στο ίδιο. 500 χιλιάρικα το χρόνο. Φίλε. Για να λειτουργεί με πίεση. Δεν διαφωνώ. Εντάξει. Αλλά και το να το χάσει και δεν μπορεί να παίρνει. Πάντα δικαιολογείται. Ναι. Δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Αυτό είναι. Ναι. Όταν παίρνει ένα εκατομμύριο και το χάνει, θα το πει. Ναι. Εντάξει, άμπραγο. Μάγκα είναι και το παίρνει γιατί ξέρει αυτοί που τη λένε. Ναι, ρε κόκκινε. Όταν παίρνει ένα εκατομμύριο πρέπει να το βάλει. Ναι. Και να λειτουργεί υπό πίεση. Αυτό λέω. Στα τρία το ένα είναι σωστή αναλογία. Πάμε παρακάτω. Σε κάλυψα. Δεν με κάλυψε. Ένα εκατομμύριο το χρόνο πρέπει να το βάλει. Αν το μαρκάρει ένα που παίρνει 80 χιλιάρικα το χρόνο πρέπει να το βάλει. Κατάλαβε τι λέω. Άστο καλά. Καλά το λε. Ναι. Αλλά στι τρει ευκαιρίε μία να βάλει είναι η σωστή στατιστική. Δεν είναι λάθο. Ανάλογα. Λοιπόν. Και τέλο πάντων. Η ουσία είναι ότι δείχνει την άλλη όψη του νομίσματος, το τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος συναισθηματικά μέχρι να αποδειχθεί ότι πραγματικά ήταν ήρωας. Γιατί προσταλάσσωση με το να μην υπάρχουν θύματα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και νομίζω ότι είναι πιο παλιά, του 2002 ότι ήταν αυτή η ιστορία. Του 2009 είναι η ιστορία. Ναι, τώρα είναι. Είναι πρόσφατη. Πρόσφατη πριν από 7 χρόνια. Τελείωνε ρε κόκκινη με το αεροπλάνο. Αυτά για ταινία, επειδή σ' αρέσουν τα αεροπλάνα. Εντάξει, ναι. Εντάξει, γιατί μπορεί να γίνουν και ατυχήματα. Με ευτυχή κατάληξη. Ναι, δυστυχήματα δεν υπάρχουν με ευτυχή κατάληξη. Είπα για ατυχήματα. Άμπρα. Λοιπόν,
Την ιστορία την πιστεύεις με τον Μοντεκάλβο, τον Μοντεχρίστο και τον Μοντεκάρλο? Όχι, δεν την πιστεύω. Και μάλιστα μπλεχτήκανε και ο Μπέκας, ανακατεύτηκε και ο Καγιούλης. Και μάλιστα σήμερα μου είπανε ότι. Ότι ο Καγιούλης έχει ένα άλλο ραντεβού με ένα άνθρωπο, σημαίνον άνθρωπο της πόλης, για ένα άλλο deal. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο Παπαθανασάκης κερδίζει χρόνο και δεν πουλάει. Πρώτον. Δεύτερον, ο Καγιούλης θέλει να φάει τον Παπαδόπουλο του Άβελ. Θέλει να το φάει. Ναι, αυτό είπε στον Κανελάκη ουσιαστικά. Σκέτο. Όχι, με πατάτε, με ρύζι, με. Θέλει να τον, δεν τον γουστάρει καθόλου. Μάλιστα. Ήδη κάνει δηλώσεις ότι το σκηνικό των παιχτών είναι του Παπαδόπουλου, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Παπαδόπουλος είναι τελειωμένος για τον Ηρακλή, ετοιμάζει τον Μπουμπέγκο από πίσω ο φίλος ο Καγιούλης. Μπουμπέγκο, όσο είμαι εγώ εδώ, δεν. Δεν ξέρω. Πάντως είναι για φάγωμα ο προπονητής του Ηρακλή. Αυτό είναι δεδομένο από τον Καγιούλη. Πόσο και το άλλο, ο Καγιούλης που βγήκε και είπε, κάνει ρόμπα και τον κόσμο του Ηρακλή. Και λέω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κόσμο. Δεν με επιτέθηκε κανένας κτλ. Οπότε ουσιαστικά. Γιατί τον έκανε ρόμπα τον κόσμο, κάτι. Γιατί υποτίθεται ότι οι Ηρακλειδείς κυνηγάνε τον Παπαθανασάκη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οπότε πάνε μια χαρά. Όλα είναι με λιγάλα. Το κατάλαβες. Ο Ολλανδός αρχίζει, βγαίνει. Τελικά μόνο ο Ολλανδός μου φαίνεται φωνάζει. Κατάλαβες λοιπόν τι έγινε με τον Καγιούλη? Όχι. Δεν κατάλαβες τι έγινε. Με μπέρδεψες, ειλικρινά. Δεν πουλάει ο Μοντεχρίστος στο. Δεν πουλάει ο Παπαθανασάκης. Δεν πουλάει πουθενά. Ό,τι έλεγα. Κοροϊδεύει ο Καγιούλης και ο Μπέκας τον κόσμο του Ηρακλή. Τους έχουν φτάσει μια αγωνιστική, στην πρώτη αγωνιστική, μια χαρά. Όλα ξεκινάνε. Τον Παπαδόπουλο τον έχουν για φάγωμα. Θεσμικό ρόλο δεν έχει ούτε ο Μπέκας ούτε ο Καγιούλης εκεί πέρα, οπότε δεν έχουν και καμιά ευθύνη. Μάλιστα. Κονομάνε χωρίς ευθύνη, χωρίς θεσμικό ρόλο. Μάλιστα. Και ο λαός του Ηρακλή υποτίθεται κυνηγάει τον Παπαθανασάκη. Γελάει ο κόσμος. Άρα είχα δίκιο. Εγώ σου λέω τι γίνεται. Τώρα αν είχες δίκιο ή άδικο, το κρίνει ο κόσμος. Δεν πουλάει ποτέ. Δεν πουλάει. Σωστό. Δεν πουλάει. Άρα είχα δίκιο. Άντε δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Τι σου πω, τι. Δεν στο έλεγα την πρώτη στιγμή. Άντε πάλι. Ό,τι και να με εμφανίσει, ναι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, μετά το αεροπλάνο πήγαμε στο Ηρακλή. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες ομάδες εδώ στην πόλη. Ναι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Υπάρχει Αθήνα. Υπάρχει και ομάδα εκτός πόλεως. Ναι, ποια είναι τεράστια αυτή. Ομάδα. Ποια είναι αυτή. Έχουμε τον εισαγγελέα, ο οποίος ζητάει, ναι, να προφυλακιστεί ο Μαρινάκης. Ναι, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να προφυλακιστεί, τι έκανε. Να σου διαβάσω το ρεπορτάζ, πώς το λέει. Εσύ να μου πεισάσει, δεν θέλω το ρεπορτάζ. Βαρύνεται, λέει, με 4 κακουργήματα. Ναι. Περιφρονεί την ένωμη τάξη και ζητάει να προφυλακιστεί. Γιατί. Λοιπόν, για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, ναι, ειδική αυτοργία σε απόπειρα εκβίας, απόπειρα δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος από υπαίτιο που διαπράττει τέτοιες πράξεις από συνήθεια, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ναι, ειδική αυτοργία σε κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση δωροδοκία, δωροληψία για αλλίωση αποτελέσματος αγώνα. Που περιλαμβάνει τις στοιχηματικές διοργανώσεις από την οποία επιτεύχθηκε ο σκοπός του πεδίου και ο δράστης. Ναι. Και απάτη κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Μάλιστα. Και θα τον βάλουν μέσα δηλαδή. Είδηση Ζουάν, εγώ δεν είπα θα τον βάλουν. Είπε ο εισαγγελέας. Ναι, ο κύριος Δασκαλόπουλος. Μην τον βλέπω καλά. Δηλαδή τι, λες είναι άρρωστος. Ξέρω, τον πιάσει καμιά γρήπη. Για σε πω. Θα δούμε. Τον χειρών. Είναι ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά να το πάρει ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, αυτό λέμε. Βάλε το Μαρινάκης. Ομάδα καλή δεν έχει όπως πέρσι. Ανέβηκαν οι υπόλοιποι. Βέβαια, η Μακεδονία, η οποία είναι στεναρά αντιστέκεται στο σύστημα, η Κατερίνη, η Εψπιερίας, ψηφίζει Μαρινάκη και ετοιμάζεται να την κάνει κατσίκα το βράδυ ο Χατζιαποστόλου, που ήταν με τον, πώς το λένε, με το δικό μας. Εδώ τον, πώς το λένε, που καθόταν δίπλα στον Παύλο τον Ανδρώνη, στο μάτς με τον Μακεδονικό, πώς το λένε, ο Γραμμένος. Βγαίνει στον Κανελάκη. Ο πελάτης του Κανελάκη, κύριε Κανελάκη. Κατάλαβες. Πάει ο Χατζιαποστόλου. Ήρθαν κάτι, λέει, με καρπούζο. Μεγάλα κεφάλια. Με μεγάλα κεφάλια εκεί και κάνανε κάτι βόλτες και μάλλον φοβήθηκε. Έτσι, και του λέγανε. Δεν του είδε. Είδε κάτι ύποπτες κινήσεις. Hello. 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 My darling, how are you? What are you doing today? Και σου λέει Χατζιαποστόλου, άσε δεν είμαστε για τέτοια εμείς τώρα. Να δεις τι γίνεται. Ώστε έτσι. Ναι. Συνήθως δεν σχολιάζω. Τι σου είπα εγώ εχθές. Προχθές, στις εκλογές της ΕΠΟ, συνήθως αυτός που είναι να τις πάρει, ναι, συνήθως εμφανίζονται κάτι δίμετροι τύποι με 180 κιλά μυς, με μια σακούλα. Καλά που ήταν κάτσε, τέτοιος περίμενε. Δίμετρος. Περίμενε, μη ρε. Και έσωσε χτες τους άλλους. Μη ρε, περίμενε, ρε, κόκκινη. Σταμάτα, ρε, έσωσε. Πάει τη σακούλα και του λέει τον κόκκινο. Κόκκινε. Θα τα πάρεις. Είσαι δέρνου. Και τα παίρνεις. Είσαι δέρνου. Ή παρετήσε. Πόσο μάγκες να μην τα πάρεις. Πόσο. Πόσο μάγκα είσαι να μην τα πάρεις. Πόσο μάγκα είσαι να μην τα πάρεις. Βλάκα θα σε να μην τα πάρεις. Θα σε δίνουν. Η διαφορά σκεπτικού ποια είναι. Ποια είναι, ρε κόκκινη.
Σκύλες να τα πάρω. Καταρχήν, αν τα πάρει, θα σε δίνουν σίγουρα κάποια στιγμή. Ναι, σένα σε δίρανε. Γιατί σε έχουν του χεριού του. Σε δίρανε σένα. Δεν τα πήρα ποτέ. Δεν ήρθε ο Χρυσός εδώ. Που είχε 500 σελίδες να του κατατροπώσει και τελικά θαύτηκαν οι σελίδες. Πού είναι αυτές οι σελίδες, τις βγάλω εγώ. Θα κάνω εγώ το παλικάρι. Αλλά εγώ δεν θα καταλύσω σαν και σένα. Δεν πάρω τίποτα. Τι είναι να καταντήσω σαν και εσύ. Εντάξει, εγώ κύριε. Δηλαδή τώρα δεν δηλώνει πιανόλα. Τι πιανόλα. Τι είμαι εγώ το κορόιδο. Τι είσαι. Έξυπνο είσαι. Ο έντιμο λέγεται κορόιδο. Ο βλάκα δεν είσαι έντιμο. Ο έντιμο λέγεται κορόιδο. Δεν είσαι έντιμο, είσαι βλάκα. Θα σου πω γιατί είσαι βλάκα. Είχε 500 σελίδε εναντίον του Χρυσού. Ήρθε ο Χρυσό. Εσύ λέει... δηλώνει ό,τι θέλει. Ναι. Εσύ είπε. Έχω 500 σελίδε από το χημείο. Δηλώνει ό,τι θέλει. Έτσι είπε. Από χημείο κιόλα. Έτσι μα είπε. Από το χημείο το έχω. Έτσι είπε. Εκτός αν τον Τζόνι Γουόκερ ήταν πάλι χαλασμένο. Όχ, Θεούλη μου. Ήρθε ο Χρυσός, έβαλε τη διαφήμιση. Ναι. Εσύ ποσοστό δεν πήρες ως συνήθως. Ναι. Εντάξει. Και στο τέλος σε βρίζουν και από πάνω. Ποιοι. Αυτή από τα λιγνητορυχεία εκεί πέρα. Πώς τους λένε αυτοί. Με έχουν καλέσει πολλές φορές. Δεν σε είδα να πηγαίνεις. Ναι. Mm. Ναι. Δεν το είδα. Ήρθαν εδώ, μιλήσανε. Ναι. Το κέρδος ποιο ήταν. Το κέρδος ποιο είναι. Ναι. Που έκανες επανάσταση εναντίον του Χρυσού. Τι κοιμάσαι. Ήσυχος. Δεν ξέρω τι κοιμάσαι, ρε κόκκινε. Έχω τη συνείδηση μου καθαρή. Είναι άγνωστες λέξεις για σένα. Ναι, ρε κόκκινε. Αυτή η συνείδησή σου είναι καθαρή. Είναι άγνωστες λέξεις. Ναι. Για μένα είναι άγνωστες λέξεις. Για σένα και για κάτι εσύ... βόδια είναι άγνωστες. Καθαρός εσύ, ε. Ναι, πολύ. Καθαρός άνθρωπος. Πεντακάθαρος. Πεντακάθαρος. Μπράβο, ρε κόκκινε. Μπράβο, ρε κόκκινε. Τιμή μου και καμάρι. Τσάκαλε. Τσάκαλε. Τσάκαλε μου, εσύ τσάκαλε. Πάρε σε διάλειμμα, τσακάλι. Λοιπόν, αν είσαι πρόεδρος της ΕΠΟ, λοιπόν, θα παρετιώσουν. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης. Δεν θα μπορούσε να είμαι πρόεδρος. Όχι, πρόεδρος της Ένωσης. Δεν θα μπορούσε. Έχω την είδηση ο κύριος Χατζηδάκης ότι παραιτείται μέχρι τώρα. Γιατί πρέπει να με χτυπάσετε. Αυτό τι σημαίνει. Αν παραιτηθεί ο κύριος Χατζηδάκης. Ο οποίος ήταν με τον κύριο. Έχουμε αντεπίθεση. Έχουμε. Αντεπίθεση. Φίξαν τα πράγματα. Θα γίνει εδώ πέρα. Ότι έχουμε αντεπίθεση από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Θέλει να μπει στα κόσμια. Λοιπόν. Δύσκολα τα μάτια. Γουστάρω κάτι τέτοιο εγώ. Αμένα μου αρέσουν αυτά που έγινε χθες εκεί στην. Όχι, αυτά δεν μου αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν, ε. Πάμε στη διάλειμμα. Πάμε στη διάλειμμα. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking, like the dude I'm meant to get. Λοιπόν. Αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, η Mobilizer δηλαδή, τότε δεν έχετε παρά να πάτε τηλεφώνη 101 και Mark Boss στα γωνία. Ο Στέργιος ο Πετεκανίτας είναι εκεί για να δώσει άμεση λύση και οικονομική, το κυριότερο, και την πλέον αξιόπιστη, κατ' εμέ, προσωπική εκτίμηση, όσοι έχουν πάει και όσοι έχουν τηλεφωνήσει στο 85-27-27, μείνανε όχι ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι. Θα το κάνετε αυτό αν κλειδωθείτε και έξω το σπίτι και γενικότερα να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γρηγόρη, είστε ένα χτύπητο δίδυμο. Εσύ, πνευματόδη, ο Ραυτόπουλο Χυμαρόδη, μου θυμίζει μια παλαιά ανίποτη εκπομπή. Εκείνο και εκείνο, μόνο πρέπει λίγο να συμμορφωθείτε γιατί τα πάθο συγκοδεπτεί από τα γέλια. Έχω ενημερώσει δεόντω τον δικηγόρο μου, θα είστε απολογούμενοι. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Ραυτόπουλο, κακώ κάποιοι το μέμφονται. Εδώ ο άνθρωπο αυτοζαρκάζεται. Μπράβο του, το καταλαβαίνουν φιλικότατα ο Αντώνη από το φίλιο. Εσύ που είσαι τζογαδόρος στο στοίχημα και παίζεις και σ' αρέσει και δίνεις και εντολές. Έχει... δίνω εντολές προγνωστικά. Δηλαδή. Προγνωστικά, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Δίνει σωτηρία του Ηρακλή 2,75 και υποβιβασμό 1,40. Τι να παίξω, ας πούμε. Έχω κάτι, ξεθάψει κάτι λίρες από ένα δέντρο. Τι... δεν μπορώ να πετάω. Με συγχωρείς. 1,40 ότι θα πέσει. Και 2,75 ότι θα σωθεί. Δεν μπορώ να ποντάρω την ομάδα που αγαπώ. Άσε την ομάδα που αγαπάς. Εγώ δεν την αγαπώ. Εγώ θα ποντάρω. Τι με συμβουλεύει σε μένα. Να παίξω 1,40 ότι θα πέσει ένα χιλιάρικο, να βγάλω λίρες ή να βγάλω 1000 ευρώ και να πάρω 2,700. Εσύ τι πιστεύεις ότι. Πώς θα σωθώ, ας πούμε. Τι λέει, ας πούμε, η εγκεφαλική φαιά ουσία η οποία έχει στο μυαλό σου. Δηλαδή, τι με συμβουλεύει σε μένα. Τι είναι τα κύτταρα, μάθε. Άσε ρε τα κύτταρα τι είναι, ρε. Πες μου, ρε τι. Λοιπόν, τι να παίξω. Θα σου πω. Για πες μου. Να μην το παίξεις. Να μην το παίξεις. Όχι. Γιατί να μην το παίξεις. Γιατί ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Δεν είναι ομάδα η οποία έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά και μπορεί, ναι, να πέσει. Ναι. Άρα να παίξω το 2,75. Ναι. Να μην παίξω το 1,40 που δίνουν οι Μπουκ, ας πούμε. Όταν ο Μπουκ είναι βλάκας δηλαδή που δίνει 1,40 τον Ηρακλή ότι θα πέσει. Ο Μπουκ, εσύ, ο, ναι, Μπουκ που έδινε χτες 4,50, ναι, και 3,40 το χ της Ισλανδίας μέσα στην Ουκρανία. Ναι, ρε παιδί μου, άρα με λες για να μην το μακρηγορήσουμε. Ήτανε βλάκας. Όχι, δεν είναι βλάκας ποτέ ο Μπουκ. Άρα τι να κάνω εγώ, να παίξω το 2,75.
είναι αστείο να το παίξεις. Είναι αστείο? Ναι. Γιατί είναι αστείο? Γιατί σε μακροχρόνια στοιχήματα. Μάλιστα. Παίζεις ή κάτι το οποίο δεν χαλάει ποτέ. Εσύ ρε τώρα η αίσθησή σου ποια είναι? Άσε τα μακροχρόνια. Αγωνιστικά δεν πέφτει. Αλλά αν τα Χριστούγεννα, ο άλλος την κοπανίσει. Δεν έχω αν ρε κόκκινε. Για το Μόντρεαλ. Δεν ξέρω ρε κόκκινε. Αν εσύ τι βλέπεις. Αυτό αγωνιστικά δεν τη φοβάμαι. Έρχεται ένας με ένα πιστόλι στο κεφάλι. Και σου λέει Ραπτόπουλε και κόκκινε 500 ευρώ. Εδώ ή εδώ. Αλλιώς έχεις σφαίρα. Τι θα κάνεις, πού το βάλεις. Θα σου απαντήσω. Α, ναι, πού θα το βάλεις. Το ποντάρισμά μου δεν πέφτει. Πώς πού. Ότι δεν πέφτει η ομάδα. Δεν πέφτει. Ρωτάω όμως. Άσε, άστα όμως. Ρωτάω. 2,75. Ρε εσύ. Ρε πάω, βάζω λεφτά. Το Μάιο είναι να πληρωθώ. Στο 2,75 ήταν. Μα δεν με απαντάς. Αν πέσει για εξωαγωνιστικούς. Δεν με νοιάζει, εσύ τι. Όταν τζογάρεις δεν τα βάλεις και αυτά μέσα. Και πού να ξέρω εγώ αν θα το κάνει. Άρα δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Εσύ απαντάς με βεβαιότητα. Βοβότητα, εσένα ρωτάω. Σίγουρο. Εγώ εσένα ρώτησα. Είσαι σίγουρο. Σίγουρος ότι θα πεθάνω μια εγώ μέρα. Εγώ σου λέω τόσο καιρό ότι αυτός δεν πουλάει. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε κόκκινε να φάμε κανένα τέταρτο. Να το παίξω ή να μην το παίξω. Εάν με βάλουν ένα πιστόλι στον κρόταφο, ναι. Ποιο να παίξω, το 2,75. Να πει να το βάλουν αλλού. Όχι, ρε κόκκινε, 2,75 ή 1,40. Εγώ θα παίζω το 2,75. 2,75. Αγωνιστικά δεν έχει πέσει. Άστα, δεν ούτε πιστεύω. Πρόκειται να πέσει. Μάλιστα. Εσύ πιστεύει δηλαδή ότι δεν πέφτει αγωνιστικά ο Ηρακλής? Όχι. Μάλιστα. 2,75. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Αν πέσει εξαγωνιστικά, μην πέσει. Άμα πέσει, έπεσε εξαγωνιστικά. Τι να κάνω. Μην μου λε, αλλά αυτό. Όχι. Να το θα σου πω, έχασα το στοίχημα που με είπε να το παίξω 2,75. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Α, σε βγάλουμε για τον Ηρακλή μια αυτή φοβάσαι. Φοβάσαι τη θύρα 10, φοβάσαι τον Καγιούλη, φοβάσαι τον ένα, φοβάσαι τον άλλον, φοβάσαι το ποντάρισμα. Άμα για κανέναν άλλον, καλά. Σε δευτερόλεπτο. Αυτά άνετα που... τα λες. Αυτά που έγραψα. Τι. Ότι ο Ηρακλής δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα καν. Ναι, ναι. Και ότι θα πέσει, θα γίνει νέα νίκη Βόλου και Όφη. Ποιο τα έγραψε. Άρα τότε να παίξω το 1,40. Αφού τα έγραψε έτσι. Αλλά είναι εξωαγωνιστικό αυτό. Ρε κόκκινε, πραγματικά δηλαδή. Ναι. Δεν βγάζει άκρη μαζί σου άνθρωπο. Δεν βγάζει άκρη. Ενώ βγάζει με σένα. Δεν βγάζει άκρη. Με σένα βγάζει. Εσύ έγραψες ότι θα πέσει ο Ηρακλής, ενώ εμένα με λες θα πέσει το 2,75. Δηλαδή, άμα σε αρχίσω στις κλωτσιές, τώρα θα φταίω εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, πάνε σε άλλα θέματα. Σε θέλω αύριο. Πάμε παρακάτω. Πήρες ρεπό. Τι να σε κάνω, ρε. Πάμε παρακάτω. Δεν βγάζει άκρη μαζί σου. Πάμε παρακάτω. Λέει. Ακούει τώρα ο κόσμος. Εσύ, σαν αφελός που είσαι, ναι. Όταν είδες τον Κυριακού, που δεν ήταν ο Κυριακού, μάθε και αυτό. Τι δεν ήταν ο Κυριακού. Ο Κυριακού έφυγε. Πού έφυγε. Δεν ήταν στο Big Brother, το καναλιό. Έστειλε άλλον. Όχι, πήγε. Πήγε. Αλλά την κοπάνησε. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Σου λέω παρασκήνιο. Ναι, το ξέρεις εσύ. Ναι. Οι μόνοι που πήγαν από μεγάλους ήταν ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης. Ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν. Ικανοποιήθηκε. Ο Κοντομινάς δεν πήγε δηλαδή. Όχι. Τι έκλαιγε τον έρωτά του με τη Σπυροπούλου που τον παράτησε. Τι έκανε. Έστειλε αν έχει ανάγκη. Εσύ φουκαράς, εσύ και εγώ φουκαράς που είμαι, έχουμε ανάγκη. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη. Έχω εγώ ανάγκη και δεν έχει ο Κοντομινάς ανάγκη. Καμία ανάγκη. Τι λέρε, πλάκα κάνεις. Τι είσαι πιο άνετος από τον Κοντομινά. Πολύ πιο καλός είμαι από τον Κοντομινά. Πιο άνετος. Πιο ευτυχής. Άλλο. Τι άλλο αυτό. Είσαι πιο άνετος από τον Κοντομινά. Τι πιο άνετος. Γιατί για εσένα στα λεφτά είναι η ευτυχία. Ποια, γιατί για εσένα που είναι. Όταν παίρνω εγώ καμιά αυτή, πα και θες. Εγώ δεν θα πάω από θένα. Λαμόγιο. Σε για τα λεφτά δεν είναι. Αυξήσει, εγώ ζητάω. Απάνω. Τι είμαι, με. Γιατί με λαμόγιο. Δεν είσαι λαμόγιο. Πώ προκύπτει αυτό, για πες μου. Όχι, εσύ που δεν είσαι με τα λεφτά. Πες πώ προκύπτει λαμόγιο. Πώ προκύπτει ότι είσαι λαμόγιο. Ναι. Αν πάρω εγώ κάτι, ξέρω εγώ, έξω από εδώ και τα λοιπά, θε να πάρει κι εσύ. Από πού και ω πού. Εγώ δεν δικαιούμαι. Όταν παίρνω εγώ δεν παίρνει. Από πού πήρα εγώ. Από πού πήρε εσύ. Όταν σε έδωσε πώς το λένε, ο Παλαδήμος Αμάξης με έδωσε και εμένα. Εσύ όταν πήγε στην TV Μακεδονία πήγαινα κι εγώ. Δεν το κατάλαβα. Αφού έθεσε βέτο ή αυτό. Αφού έθεσε βέτο. Βέτο έθεσε. Εσύ που δεν είσαι με τα χρήματα. Κουβαρντά. Έθεσε βέτο ή αυτό ή εγώ. Κουβαρντά εσύ. Έτσι δεν είπε. Κουβαρντά. Πάρε τα λεφτά. Έλα ρε κόκκινε τέλειο. Έτσι δεν είπε Μωρή. Κουβαρντόπεδο. Λέγε Μωρή λίγο. Έτσι δεν είπε. Άιντε. Δεν είναι αυτό. Πάμε τώρα. Καλά να πάθει. Κατίνα, λέγε. Με καλύτερα από σένα δεν είναι. Έλα ρε τελείωνε. Λοιπόν, αφού το κοινό ικανοποιήθηκε τόσο πολύ από το Big Brother, το οποίο εγώ θα γελάει μετά από λίγο καιρό. Για πριν τώρα με αυτό το οποίο διαγράφεται, βλέπεις να γίνεται κάτι? Ποιο πράγμα, τι? Να προχωράνε και να συλλαμβάνουν κανέναν τόσο δυνατό άντρα από όλες τις απόψεις στη χώρα. Ποιος θα το συλλάβει? Τώρα είσαι χαζός, τον παριστάνεις, τι κάνεις? Ποιος θα το συλλάβει? Η αστυνομία. Η αστυνομία θα συλλάβει τον Μαρινάκη μόνη της? Με τι, θα ζητήσει τη βοήθεια του στρατού? Ο εισαγγελέας μόνος του θα πάει και θα πει. Αν δεν υπάρχει κάποιος ισχυρός από πίσω, θα πάει μόνος του. Και μετά τι θα κάνει? Είναι ισχυρός. Ρε, αυτούς για να τους ρίξει κάποιος, πρέπει να πάει ένας πιο ισχυρός από πίσω, ναι. Με πολύ περισσότερα λεφτά, να έχει πάρει την εξουσία και ή να τους άλλα πράγματα. Ή άλλα πράγματα. Εάν μπορούν οι αντίπαλοι του να κατευθύνουν τα πράγματα, ας το καθαρίσουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι άξιοι. Όχι.
και δυνατή. Όχι. Για σένα είναι όλοι ανάξιοι και βρωμεροί. Όχι. Για μένα είναι ο ισχυρός, αν χάσει τη δύναμή του από έναν άλλον ισχυρό. Δηλαδή. Ο ισχυρός δηλαδή χάνει τη δύναμή του από τον ισχυρότερο, ναι. Δηλαδή για σένα δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει εισαγγελέας, δεν υπάρχει αστυνομία. Υπάρχει ο ισχυρότερος που μπορεί να τον φάει αυτόν. Θερμοπύλες δεν γίναν ποτέ. Άσε τις θερμοπύλες τώρα. Άσε τις θερμοπύλες. Εδώ μιλάμε για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Γιατί. Το καταλαβαίνεις το έργο τώρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τι έκανε στις θερμοπύλες, τι έγινε δηλαδή. Τι δεν κατάλαβα, τι έγινε στις θερμοπύλες. Δεν υπάρχουν δηλαδή νίκες λίγων αντίον πολλών. Τι λίγες, νίκες λίγων. Λίγων αντίον πολλών. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Όχι. Για να φάει κάποιο το μαρινάκι πρέπει να είναι ισχυρότερο. Να κατευθύνει τη δικαστική εξουσία, την κοινωνική εξουσία και την υπόλοιπη εξουσία για να τον φάνε. Θα πάω εγώ τώρα να είμαι εισαγγελέας. Θα σηκωθώ μια μέρα το πρωί και θα δω, α, καλή, τι έκανε ο Μαρινάκης, αυτό τον κυνηγήσω. Νομίζω ότι θα φοβάμαι. Μισό! Θα φοβάμαι και για τα παιδιά μου, αν είμαι εισαγγελέας, και για κάποια που μπορεί να έχω κάνει εγώ στα νιάτα μου να μου τα βγάλουν. Ατασταλίες, αυτά κτλ. Θα πρέπει να φοβάμαι. Εάν δεν έχω από πίσω μου. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Εάν δεν έχω από πίσω μου μια ισχυρότερη κατάσταση. Δεν πάω μόνος μου. Εσύ περιγράφεις μια κοινωνία. Ναι, ναι. Η οποία είναι βρώμικη από την αρχή μέχρι το τέλος. Εσύ τι είδες, καθαρή είναι. Εσύ περιγράφεις μια κοινωνία η οποία είναι βρώμικη από την αρχή μέχρι το τέλος. Εσύ, ναι, και εσύ τι. Εσύ τι και περιγράφεις. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να βρεθεί κάποιος άξιος και ικανός. Όχι. Αν. Ισχυρός. Αν. Υπάρχει. Αν. Αν τι. Για τα. Τι, για όλα αυτά τα οποία τον κατηγορούν, ναι, ναι. Υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχει άνθρωπος από πίσω πιο ισχυρός για να τον φάει. Αν υπάρχει, θα τον φάνε. Εάν δεν υπάρχει, θα πάρει στο φάκελο. Τι ψάχνει να βρει, κόκκινε μεσημεριάτικα. Πάνε στα άλλα θέματα. Δηλαδή, τον Πάοκ δεν το μιλάς. Να πω για τον Πάοκ δεν το μιλάς. Τι να πω για τον Πάοκ. Το Μαρινάκι τώρα έβγαλε ο Μπούζος ότι ο εισαγγελέας. Σου λέω και ξανά και πάλι. Αν υπάρχει άνθρωπος από πίσω ισχυρός, δυνατός που θέλει να τον φάει, υπάρχει από πίσω CIA. Υπάρχει από πίσω Αμερικανοί, ξέρω εγώ, μεγάλες δυνάμεις, ναι. Τώρα σηκωθεί ο εισαγγελέας και να τον κάνει από μόνος του, δεν το πιστεύω, ρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Θες για τον Πάοκ. Πάμε για τον Πάοκ. Μην πιάνεσαι με αυτά. Δεν θα σου μιλήσω για τον Πάοκ. Πάμε. Για τον Σαββίδι θα σου μιλήσω. Για τον Σαββίδι. Τι. Και εκεί υπάρχει χοντρό παιχνίδι. Τι έγινε δηλαδή, το χοντρό παιχνίδι πια. Μετά στις τηλεοπτικές άδειες. Μάλιστα. Το κατηγορούν για λαγό. Τι θα πει λαγός, εξήγησε τον κόσμο. Τώρα ακούει ένας στον δρόμο και δεν ξέρει τι είναι λαγός. Εξήγησε. Για όσους έχουν δει ποτέ. Ναι. Να γίνεται δημοπρασία. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι κάνουν χτυπήματα. Ναι. Δηλαδή, αυτό πες. Πολύτε αυτό το μικρόφωνο. Ωραία. Και λες αρχικό χτύπημα 1 ευρώ. Ωραία. Σηκώνεις το ταβελάκι και λες 1,5 ευρώ. 2 ευρώ. Ναι. Λαγός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει να ανεβεί η τιμή. Ναι. Ούτως ώστε να πάρει η εταιρεία που κάνει δημοπρασία περισσότερα χρήματα. Περισσότερα χρήματα. Λοιπόν. Ναι. Το κατά πόσο ισχύει. Τον κατηγορεί ποιο. Έχει γίνει πάντως αυτό το πράγμα. Ωραία. Ποιο τον κατηγορεί. Θα σου πω ποιο τον κατηγορεί. Ο Κοντομινάς. Ο Κοντομινάς. Ναι. Φέρεται να έχει συναντηθεί με τον Βαρδινογιάννη. Ο κύριος Σαββίδης. Φέρεται. Ναι. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης. Ποιος? Ο Κοντομινάς. Ο Κοντομινάς, ναι. Γιατί και ο Κοντομινάς και ο Βαρδινογιάννης έχασε. Έχασε την άδεια ο κύριος Βαρδινογιάννης. Λοιπόν. Ναι. Ωραία. Και φέρεται ναι. Μετά που τα σπάσανε με τον. Το Skype που έχει, τον ναι. Αλαφούζο. Ο Αλαφούζο, ναι. Να συμμετεί και αυτός. Ναι. Για το τηλεοπτικό πεδίο. Ωραία. Και σου λέει. Τι έκανε τίποτα παράνομο ο Σαββίδης. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε. Μισό λεπτό. Παράνομο. Τον κατηγορούν. Έκανε. Κατηγορούν ότι ο λόγος της παρουσίας του εκεί ναι, ναι. Ήταν να ανεβάσει τις τιμές. Εάν... Δεν το αποδέχομαι. Ναι, όχι, όχι. Και να το αποδέχεσαι. Εάν ο Σαββίδης είχε προσωπικό συμφέρον, επιχειρηματικό συμφέρον, καλά έκανε. Όπως κάνει καλά ο Μαρινάκης. Μπράβο. Για να τον κατηγορήσουν, τον κατηγορούν. Έκανε τίποτα παράνομο αν το έκανε. Όχι. Τέλειωσε. Φύγαμε. Με τον τρόπο που το λένε όμως. Ναι, ναι. Ζητάνε τι? Να κρυθεί ο διαγωνισμός. Ναι. Διάτρητος, ναι. Διαβλητός ναι. Και ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει. Εντάξει. Εγώ λέω ότι χάσαν τις άδειες. Σωστά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες απέναντι στον κάθε. Δεν χρωστάνε αυτοί. Υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιος δεν. Αυτοί δεν χρωστάνε. Ωραία. Ούτε ευρώ. Ωραία. Και σου λένε, ρε μάγκα, ναι. Εμείς δεν χρωστάμε ευρώ. Ναι. Άντε αυτοί που χρωστάνε τις Παναγιάς στα μάτια ναι, ναι. Να κλείσουν. Εμείς γιατί να κλείσουμε. Ωραία. Δεν κλείνουν, πάνε τοπικό. Κλείνουν, Ραπτόπουλε. Πάνε τοπικό. Εσύ έχεις μια συμφωνία με τον Ραπτόπουλο. Είσαι εδώ ο Ανδρώνης και έχει μια συμφωνία με τον Ραπτόπουλο. Και λες, Ραπτόπουλε, για τα πανελλαδικά παίρνεις 10 δραχμές. Ναι. Αν θα εκπέμπουμε τοπικό επίπεδο, θα πάρεις 2 δραχμές. Έτσι θα γίνει, βέβαια. Φυσικά. Εντάξει. Χάνει την αξία του το καναλί. Δεν κλείνει. Τα συμβόλαια τα οποία... Χάνει μεγάλη αξία. Α, κάτσε να σου πω. Ναι. Τι κλείνει. Τα συμβόλαια τα οποία έχει κλείσει με διαφημιστικές εταιρείες ναι, πέφτουν, ναι. Πέφτουν. Κατακόρυφα. Βέβαια. Άσχετα αν η Αθήνα είναι μια αγορά 5,5 εκατομμύριων ανθρώπων. Ναι. Μιλάμε παθαίνει χοντρίζει. Και οι εργαζόμενοι θα πάρουν λιγότερα. Παθαίνει χοντρίζει. Εντάξει. Εντάξει. Έπαθε. Μένεις εκτός προϋπολογισμού. Κάποιος θα μείνει εκτός προϋπολογισμού. Τι να κάνουμε. Στη εδώ κλείσανε ένα κάρο επιχειρήσεις. Στη δε αγορά. Ναι. Στη δε ελεύθερη αγορά. Ναι, ναι.
Αυτοί όλοι οι οποίοι λένε πρώτη φορά αριστερά, ναι, δεν μπορεί να προκαθορίσει ούτε την τιμή, ναι, της διαφήμισης, ναι, ούτε το μέγεθος. Το πρόβλημα που είναι τώρα, για να καταλάβω. Δικό μου το πρόβλημα. Γιατί πρόβλημα έχεις εσύ? Θα σου πω γιατί. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Εσύ, τι πρόβλημα έχεις? Όταν είσαι πρώτο ραδιόφωνο, ναι, όταν είσαι έκτο, έχεις την ίδια τιμή σαν διαφήμιση? Όχι. Όχι. Λοιπόν, εσύ που εμπλέκεσαι. Σαν κόκκινος. Πρέπει να εμπλέκομαι εγώ. Εγώ εμπλέκομαι. Σχολιάζω. Εσύ που, εσύ σχολιάζω. Εσύ τι σε νοιάζει? Βλέπω ότι βάλετε ο Σαββίδης. Ναι. Ότι τα βάλανε με το Σαββίδη. Ποιος? Ο Κοντομινάς. Ναι. Ποιος? Μαθαίνω ο Βαρδινογιάννης. Ναι. Και... και σίγουρα τα έβαλε μαζί του. Ναι. Ποιος? Ο Αλαφούζος, με τον οποίο. Ρωτάω υπάρχουν... εγώ. Ναι. Εάν αυτό που έκανε, αν το έκανε, είναι παράνομο? Όχι. Όχι. Εάν το έκανε και έχει δικά του. Δεν είναι μεμπτό. Στάσου ρε κόκκινε λίγο να μιλήσει ο άλλος. Εάν έχει επιχειρηματικά συμφέροντα που τον ευνοούν και έχει πάρει δόση με την πολιτεία σε κάποια θέματα, έτσι δεν κάνουν επιχειρηματίες. Εννοείται. Άσε να κλαίει ο Βαρδινογιάννης και να κλαίει μαζί και ο... σου. Τι να κάνουμε τώρα? Αλλά όταν συμπράττει ο τύπου, τους ξέρουμε χρόνια ότι δεν είναι τυχαίοι. Ναι. Λέμε ότι εδώ πάμε για πόλεμο. Ας γίνει πόλεμος. Αυτό ρε φίλε, τον επιχειρηματία, ναι, Παύλα, ναι, τον πρόεδρο, ναι, μεγαλόδοχου του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, μεγαλομέτωπο, ναι, 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 του ΠΑΟΚ, τι το συμφέρει? Αν συμφέρει τι? Να έχει τόσα μέτωπα. Ρώτα τον. Ρε εσύ, ο Μαρινάκης για ποιο λόγο παίρνει κανάλι? Για ποιο λόγο παίρνει κανάλι? Ναι. Για να έχει εξουσία. Γιατί? Γιατί τον βάλουν από παντού. Βεβαίως. Ποια εκπομπή θα βάλει απέναντι του Κυριάκου? Τον Αλέφαντο. Όχι. Ποιο θα βάλει? Την Αντιδικία. Ναι, Αντιδικία, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, το ξέρουμε και οι δύο αυτό. Το ξέρουμε. Η μία θα παίζει δίκη και η άλλη θα παίζει Αντιδικία. Αντιδικία. Με πολύ καλούς δημοσιογράφους κι αυτοί. Εκεί. Τι, εσύ τι, λοιπόν, τι σε πειράζει? Φίλε, ο άλλος προσπαθεί να αποκτήσει δύναμη. Χρήμα. Ρε με κούρασες. Ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα μια ώρα που μιλάμε? Ποιο είναι το θέμα σου? Ότι τι? Με λες για το Σαββίδη. Ο Σαββίδης τι έκανε? Ο Σαββίδης έκανε τίποτα παράνομο? Όχι. Κάνει κάτι υπέρ του? Ναι. Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Σαββίδης? Ο πόλεμος ο οποίος θα ξεκινήσει. Ας έχει πόλεμο, τι θα τον κάνουμε? Θα τον βγάλει νικητή ή είναι πρόβλημα? Εμένα ρωτάς ρε. Μόνος εσύ ρε μπαγλα... Μα, να μην τσαρκίσω τώρα. Εσύ δεν με έλεγες ότι πήγε πριν από 3 χρόνια? Και ισχύει αυτό που λες, γιατί εγώ δεν είμαι παπατζής και σένα. Εγώ καθόλου παπατζής δεν είσαι. Εγώ δεν είμαι παπατζής και σένα. Δεν είσαι, όχι. Δεν είμαι παπατζής και σένα. Δεν είσαι, εσύ καθόλου. Δεν πήγε και είπε στον Α, αγοράζω τον Α, και πήγε ο Αμερικανός πρόξενος και λέει, εμείς απαγορεύουμε να γίνει αυτή η πόλη. Επειδή με κούρασες, πού θες να καταλήξεις, επειδή με κούρασες. Επειδή με κούρασες, η ουσία της κουβέντας σου ποια είναι? Επειδή με κούρασες. Τον είπανε λαγό, Βαρδινογιάννη και αυτόν. Χαίστηκε ο Σαββίδης. Ποιοι είναι οι συμμαχοί μας? Οι δικοί μας? Ναι. Οι Αμερικάνοι. Αν πολεμήσουν, να αρχίσουν και πολεμάνε εκ των έσω εδώ πέρα τώρα και το Σαββίδη. Ναι. Για τις επιχειρήσεις και παύλα ΠΑΟΚ. Ναι, είναι, ναι, καλό ή κακό? Ήταν καλό για ποιον? Για το Σαββίδη? Για δεν τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι είναι? Μηδέν χρέη έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει μηδέν χρέη. Μηδέν χρέη έχει. Αλλά αν χτύπα ξύλο φύγει ο Σαββίδης. Θα έρθει ο Βιολίδης και θα πάνε 50 εκατομμύρια τα χρέη. Oh. Θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Ραπτόπουλος και θα πάνε 30 εκατομμύρια. Θα έρθει ο Κόντρος και θα πάνε 20. Τι? Ο ΠΑΟΚ σήμερα. Τι? Έχει έσοδα 30 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια το χρόνο? Έχει. Από πού? Διαφημίσεις, πωλήσεις παικτών. Δεν έχω δει ισολογισμό, για να σου πω. Ναι. Αν τα έχει, βγαίνει. Ναι. Αν δεν τα έχει, ναι, έχει πρόβλημα. Η Ξάνθη βγαίνει. Όπως επίσης. Στάσου λίγο. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Η Ξάνθη βγαίνει. Ρε φίλε, αυτή, η Ξάνθη βγαίνει. Αυτή η γάτα που λέγεται Πανόπουλος, ναι, στη χρόνια, με 1 εκατομμύριο. Η Ξάνθη βγαίνει. Ναι, βγαίνει. Τι μπάτζετ έχει η Ξάνθη? 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο λες έχει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πόσα έχει? Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κάνα δεκάρικο. 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τι έξοδα έχει Ξάνθη? Τι εννοείς τι έξοδα? Τι έξοδα έχει Ξάνθη? Πληρώνει παίκτες. Παίκτες, εφορία. Εφορία. Οίκα. Μετακινήσεις. Μετακινήσεις. Και βγαίνει όμως. Όταν παίρνει. Εάν βγαίνει Ξάνθη, γιατί να μην βγαίνω πάω? Θα σου πω γιατί. Για πες μας. Γιατί η Ξάνθη παίρνει 2,5 από την κεντρική διαχείριση. Ναι, ναι. Οπότε ό,τι άλλο και να πάρει κέρδος είναι. Μάλιστα. Ενώ πάω με τα 2,5, ναι, δεν το φτάνουν τα πλέον το 1/4 του. Όχι, κάνει λάθος. Η Ξάνθη έχει 3 υπαλλήλους. Και ταΐζει 2 οργανωμένους και ένα δημοσιογράφο, ενώ ο άλλος, να πούμε, μπορεί να έχει περισσότερα. Άρα πρέπει να πούμε. Αυτό σου λέει. Ναι, άρα θα έχει πρόβλημα πάω. Ναι. Έχει να ταΐσει τον Γκατσαρί, έχει να ταΐσει αυτό κτλ. Άσε. Και τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή? Να μην κοιμάμαι το βράδυ επειδή πρέπει να έχει πρόβλημα σου πάω. Να μην... αλλάζει το τοπίο, λέω. Αυτές, ναι, οι αλλαγές, ναι, ναι, δεν σε κάνουν να δεις πέρα από το δέντρο, να δεις το δάσος ότι κάτι γίνεται? Εγώ βλέπω τον πλανήτη, ρε κόκκινε. Τι δέντρο και δάσος. Ό,τι θες βλέπω. Τι πρόκειται να γίνει? Και τι καταλαβαίνεις? Τι πρόκειται να γίνει? Θα πάρει την ΕΠΟ πάλι ο Χοντρός. Ναι. Εντάξει, Χατζιαποστόλου παραιτήθηκε ήδη. Δεν παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε. Μάθε ρεπορτάζ, μάθε. Παραιτήθηκε ήδη ο Χατζιαποστόλου, κοιμάσαι όρθιος να πούμε. Γίνεται μεγάλη μάχη κτλ. Και από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα, αν το πάρει άλλος, δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ. Θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι η ΑΕΚ.
Αφού την ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες την έβγαλε σε πτώση. Κάτω από τον ΠΑΟΚ. Κάτω από την ΑΕΚ το βάζω τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις. Καλά. Πες τι πίνεις στον κόσμο γιατί με έχεις εκνευρίσει απίστευτα. Εσύ να δεις πως με έχεις εκνευρίσει. Σου μιλάω για το Μαρινάκι. Με μιλάς για το Μαρινάκι για και σου λέω ότι. Αν κάνει κάτι. Ναι, πρέπει να αποπείσαι ισχυρό. Ναι, πλάτες. Σου μιλάω για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει και το προβάλλουν τα κανάλια. Ποιο πόλεμο. Κάνεις ότι δεν το ξέρεις. Ποιο πόλεμο. Εναντίον του Σαββίδη. Ποιος κάνει πόλεμο εναντίον του Σαββίδη. Τα κανάλια. Ο Κοντομινάς, ναι, και... ο Βαρδινογιάννης, ναι, και ο Αλαφούζος. Σιγά τον πόλεμο. Okay. Του κάνα τα μούτρα από κρέας. Τον είπανε λαγό. Εγώ δεν προσπαθώ να σου κάνω ούτε τον καλό, ούτε τον δικηγόρο. Σου λέω τι ισχύει. Τι ισχύει, ρε κόκκινε. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Εδώ πέρα λοιπόν κοιμούνται όρθιοι, τους δίνεται ευκαιρία να πάρουν. Να κάνουνε. Τι έπρεπε να κάνουνε. Ναι. Να πάρουν την ΕΠΟ μόνοι τους. Έτσι. Χωρίς να βάλουν Αλαφούζους μέσα. Μπορούνε, δεν μπορούνε, να μπορούσαν. Μπορούνε, και να πέρανε, να πουλούσανε τον. Ρε, να, μισό λεπτό, ρε! Μισό λεπτό! Θα έπρεπε να πουλήσουν τον Κλάους σε μια ομάδα και να πάρουν μια σεντερφοράρα και να πάρουν την ΕΠΟ. Το κατάλαβες το έργο. Και να... Μπορεί να την πάρει μόνος του. Αν δεν μπορεί... Εσύ δεν υιοθετούσες την Νικόλα και μου έλεγες αυτό το τρίπιο σε κράκι, ο Γκασπαζά. Εάν δεν μπορεί να την πάρει, είναι ανάξιος. Δεν είναι ανάξιος, ρε φίλε. Ήρθε από τη Ρωσία. Και δυστυχώς, ό,τι έρχεται από Ανατολάς, το βλέπουν οι σύμμαχοί μας με μισό μάτι και λένε νο, 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 νο. Και τα ξέρεις, να πω ότι δεν τα ξέρεις. Θα έλεγα, οκ, okay, δεν τα ξέρεις. Και τι θα γίνει, τι θα πάθει, δηλαδή τι θα γίνει. Ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να έχει έναν άνθρωπο που έχει οικονομική ευρωσία. Να είναι μηδέν χρέη και να είναι πρώτος στην πόλη. Αυτό λοιπόν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τους αρκεί. Το καταλαβαίνεις. Δεν τον άκουσε τον άλλο που ήρθε εδώ και φώναζε και έλεγε τον αρκεί. Εδώ δεν ήρθε ο Παδός. Μπορεί να πήγε χάπια αυτός που φώναζε. Χάπια. Και άλλοι 50 σαν κι αυτό να πήραν χάπια. Παραπάνω πήρουνε, νομίζεις. Συγκρούσε την κρανδία αυτοκίνητα κάτω από τη γέφυρα της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και τι να κάνω εγώ, τον καρασγέρι να κάνω. Όχι. Τι θες να κάνω. Αν έρθει από το περιφερειακό όμως, ναι, ναι, σου λέει στρίψω πάνω. Μάλιστα. Ή φύγε κάτω καλαμαριά. Ναι, έτσι πες. Φύγε κάτω καλαμαριά. Και τι είμαι εγώ, ρε. Αφού το διάβασα. Η τροχιά είμαι. Αφού το διάβασα. Αφού το διάβασα. Λέγε τι πίνεις, ρε. Άντε, τελείωνε. Τώρα πριν τις φάσεις. Έλα. Δεν μου λες πριν πω. Τι έγινε ρε ο λαός του Ηρακλή, τον έδιωξε το Παπαδανασάκι. Τι πίνεις ρε. Α, όχι, πριν πω. Έλα μωρή κόμπλα, ακούς Ηρακλή και βγάζεις πυριά. Πες το. Τι έγινε, ο Μπέκας, ο Μπέκας με τον Μπουγιουκλή και τον Καγιούλη. Δεν θα μείνει χρόνος. Τι πες, δεν. Δεν θα μείνει χρόνος, λέγε. Δεν θα μείνει χρόνος, λοιπόν, καλό Εβιτάλ. Για να έχετε όρεξη, διάθεση, καλή υγεία, χαμηλή χοληστερίνη, καλό έντερο και να δημιουργείτε ευεξία. Και στις αρθρώσεις σας, γιατί τώρα μπαίνουμε και στο χειμώνα, θα έχετε λιγότερους πόνους. Μπαίνουμε στην τρίτη ηλικία, πες το, ναι. Ναι, εσύ υπάρχει και τέταρτη ηλικία και όντως υπάρχει. Βεβαίως. Όντως υπάρχει. Τσέκαρες. Το τσέκαρα. Δημιουργείται τέταρτη ηλικία. Για να φτάσουμε λοιπόν στην τέταρτη. Για να φτάσουμε λοιπόν. Ποιος το ένας γιατρός. Για να φτάσουμε γιατί δεν βγαίνει να με λιτορίσει τώρα. Για να φτάσουμε γιατί δεν με λιτορίζει. Θα πω το χορηγό, ρε βλάκα. Γιατί. Μη με κόβεις πάνω στο χορηγό. Αφού είσαι έξυπνος. Μη με κόβεις πάνω στο χορηγό. Αυτό που κάνεις σε μένα. Μη με κόβεις πάνω στο χορηγό, ηλίθιε. Θέλω να πω ότι για να φτάσεις στην τέταρτη ηλικία πρέπει να πάρεις και καλό Εβιτάλ. Αλλά εσύ με κόβεις, γιατί είσαι λακαμάς από την κούνια σου. Λοιπόν, 23-12, 200-500, αντί για 55 ευρώ, 34-90. Βόδι. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Βόδι. Σε ρωτάω. Ρώταμε. Υπάρχει τέταρτη ηλικία. Υπάρχει τέταρτη. Πάει να δημιουργηθεί τέταρτη ηλικία. Το λιδωρούσες. Ποιο? Το λιδωρούσες, γέλαγες, έλεγες και να μου αποδείξεις και... τι έχεις, τώρα τι έχεις να πεις. Πάει να δημιουργηθεί τέταρτη ηλικία. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2005, το 1 τέταρτο από αυτά θα την πιάσει την τέταρτη ηλικία. Καλά, εμένα η γιατρός που μου το είπε, αντί για να σου πω λεπτομέρειες, δεν μου το είπε για εκείνη τη γενιά, για τις υπάρχουσες γενιές. Έτσι σου είπε η γιατρός. Και αυτή χαλασμένο ουίσκι σαν και σένα θα πει. Τζόλ. Καμία σχέση. Τι κοιτάς δραβλαμένε, πάμε σε διάλειμμα. Μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών. Α. Το ζητάνε για δεύτερη μέρα, δεν ξέρω γιατί. Ποιο ζητάνε. Ζητείτε κοπέλα 25-30 ετών πλασιέ σε εταιρεία με φωτιστικά. Τι είναι δυνατόν. Τηλέφωνο το 2310-432-019 6986-926-245. Μιστέρ, άζητας την κοπέλα. Τι... Πλασιέ.
και δεν έχει βασικό μισθό, μην περιμένει να έρθει καμία. Εγώ δεν λέω να παίρνει 1000 ευρώ. Εντάξει. Πόσο είναι ο βασικό μισθό, δε κόκκινε, επί κομμουνιστική κυβέρνηση. Αν δεν έχει. Ο βασικό είναι 585 ευρώ. Ποιο το είπε σαν αυτό. Στο λέω όσα είναι. Επί κομμουνιστική κυβέρνηση. Επί πρώτη φορά αριστερά. Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι καλό είναι ο κύριο ο οποίο ζήτησε να το κάνουμε αυτό πέρα να ξέρει ότι. Εντάξει, αν δεν δίνει τίποτα, δεν γίνεται. Συμφωνώ ότι ανάλογα με αυτά που θα πάρει. Πρέπει να δώσει κάτι και σε εμά το οποίο. Με το... Σε εμά, γιατί εσύ τι είσαι, τα γραφείο, γιατί εγώ τι είμαι, γραφείο έβρεση εργασία είμαι. Άμα ήμουν, δεν θα έπαιρνα ποσοστό. Έλα ρε, πάνε στα θέματα. Λοιπόν, Χαϊβάνι. Πριν πάμε στα 390, όπου έχουμε τρει γραμμέ και περιμένουν άλλε τρει. Τέσσερι είναι. Έχουμε τρει γραμμέ και περιμένουν άλλε τρει. Αφού είναι τέσσερι, γιατί τρει είναι. Ψέματα λε. Και εδώ ψέματα λε. Δύο λέω, γιατί είπε, δύο είναι μία. Τρεις λέω γιατί. Λοιπόν, τον άνθρωπο, να πω ότι είναι προσφορά από τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Κιάδης Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά το Αλφα Ακτέο, όπου θα βρείτε Hyundai, Kia και Skoda. Οι φίλοι οδηγοί ταξί, οι οποίοι μας ακούτε, μπορείτε να βρείτε τώρα το Skoda Rapid με 16.500 ευρώ έτοιμο παράδοτο. 9.55 και όταν μιλάμε στο 54.340. Άντε, ρε, πάνε στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές. Μας γκάστρωσες, ρε. Άντε, τέσσερις γίνανε. Άλλες δύο περιμένουν. Ναι, πάμε, άντε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Τι έγινε, ρε, το διώξατε τον Παπαθανασάκη, εσείς οι. Γιατί ο Παπαθανασάκης έχει έρθει, ρε, Σιραπτόπουλε. Γιατί κάνει την ίδια. Ο Καγιούλης, τι έγινε, ρε, που τον Παπαθανασάκη τον ορμήξατε, ρε, τον ορμήξατε. Είναι σε κέρε, ρε, τώρα, ρε. Γέρασε ο Καράδαλης. Τα παράτησε ο Σωτηρόπουλος. Αμάξι, καλό δεν έχει ο Κόκκινος. Τι έγινε, ρε, η επανάσταση. Ρε άκου πια πανάσταση κύριε Καγιούλη, δεν έχετε χρόνο. Λείπει ο Καλτσίδης από εκεί. Καγιούλης, ο Μπέκας και ο Μπουγιουκλής. Ήχε με στερε. Τα γάρια. Ο Καγιούλης και ο Μπουγιουκλής ο Ζαχαρία. Έρε καημένε Ηρακλή με τον Ζαχαρία Μπουγιουκλή. Και με τον Μπέκα. Με τον Ιταλό τώρα τον γόναπη. Και αυτό θα τελειώσει. Είστε ένα χωριέ σε αυτό που λέγαμε. Να κάνουμε εμεί. Τον Ηρακλή να πούμε Sporting Bedre, τα αγάρια! Τα αγάρια! 500 χιλιόμετρα μακριά είναι, σε 500 χιλιόμετρα μακριά είναι, ναι, ναι. Κρέμει το φιλοκάρι, ναι, ναι. Άκουσε με, άκουσε με, στους άλλους κάνανε σουλάτσα και τότε έσουν κοκοκό. Άστα αυτά! Γιατί τότε σε έλεγανε μην τα λες, αυτά είναι κακά πράγματα. Πού είναι ο Καγιούλης, δικός του δεν είναι! Τι το κάνατε, ντου! Δεν είναι, ρε! Δεν είναι Αθήνα! Δεν είναι! Ποια Αθήνα είναι, ρε! Πού είναι! Πού είναι τώρα, πού είναι τώρα, πού είναι τώρα, πού είναι τώρα ο Καγιούλης, στο κέντρο της πόλης, στη Φράγκονη, στη Φράγκονη είναι, τα γάρι, α, τα γάρι. Άκουσε με εσύ που τα ξέρεις όλα, πάμε γιατί, ναι, όλα τα ξέρεις, όπως ο Παπαθανασάκης ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάμε να στα πολύ κακένει το χάλι για να καταλάβεις λίγο τι γίνεται, επειδή βλέπω ότι ο κύριος Κοντονής κόπτεται πάρα πολύ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο κύριος Κοντονής κόπτεται για τον Άρη, κύριε. Λέει και τη μεταγραφή Χαριτονίδη. Ο παπάς του Χαριτονίδη λέει είναι κολλητός του Κοντονή. Για τον Άρη κόπτεται ο Κοντονής. Άκουσε με. Κύριε Κοντονή, υποτίθεται θέλετε λέτε να καθαρίσετε το ποδόσφαιρο. Και κλείνετε τις κερκίδες των οπαδών. Εγώ σας προτείνω, αν θέλετε, να κλείσετε όλα τα επίσημα όλων των γηπέδων. Να απαγορεύετε η είσοδος σε αυτούς που πάνε στα επίσημα. Και αφήστε μόνο τους οπαδούς στο γήπεδο. Θέλετε να καθαρίσετε το ποδόσφαιρο. Όλες οι σουίτες κλειστές σε όλες τις ομάδες. Κλειστές και αυτές και τα επίσημα. Ναι, και αφήστε μόνο τους οπαδούς στο μουσικό. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κοντονή, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι ένα γαϊτανάκι και στο τέλος θα παίζετε ένα ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα, που τα εισιτήρια θα ξεπερνάνε τα 5.000 σε όλα τα γήπεδα όλα μαζί γιατί θα είναι μόνο προσκλήσεις. Γιατί κατάλαβα ότι μάλλον έχετε, νομίζετε ότι επειδή έχουν μπει αυτοί οι τέσσερις εκεί πέρα μπροστά, ο καθένας με τα δικά του συμφέροντα για το ποιος θα καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο γρήγορα για να το φέρει στη δικιά του την πλευρά. Σας λέω λοιπόν ότι άμα θέλετε μία λύση αντί να κλείνετε τις κερκίδες των οπαδών, που εσείς ο ίδιος λέτε ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι... Καλά, εσύ τώρα συνδικαλιστής των οπαδών ή για τον Ηρακλήδα μας πούμε. Καλημέρα φίλε, γιατί εγώ δεν γουστάρω, εγώ θέλω να ακούσε με, εγώ θέλω μια φορά, να γίνονται τα μάτια και να υπάρχει ένας τελικός κυπέλλου όπως παλιά και να είναι μισή-μισή. Να βλέπω γιατί πρόκειται να πας τελικό, εσένα τι σε νοιάζει. Παντού θα πάει, ο Ηρακλής πάει παντού. Ο Ηρακλής Ραπτόπουλε πάει παντού και με απαγόρευση. Ο Ηρακλής πάει παντού και με απαγόρευση Ραπτόπουλε. Τένο γυρίσανε. Τένο γυρίσανε για τον Ηρακλή. Επόμενη γραμμή. Μην την ψάχνει. Ο Χατζιαποστόλου έχει...
Έχει παραιτηθεί από τις 11 η ώρα και στο λες για είδηση. Έλα ρε, τελείωνε ρε. Δεν το έγραψε κανένας. Ναι. Πάμε παρακάτω. Από τις 11 η ώρα. Πάμε. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλά είμαστε. Ραπτόπουλε, δεν αφήνει τον κόσμο να μιλήσει τελικά. Τι έγινε ρε. Δεν αφήνει τον κόσμο να μιλήσει. Διάβασε ότι ο Χατζηαποστόλου παρετήθηκε και το παρουσίασε για δικιά του είδηση. Δεν γίνονται αυτά. Έχει γράψει σάιτ. Ναι. Τι ώρα. Δεν το ξέρω το Χατζηαποστόλου. Τι ώρα το έγραψε σάιτ. 11:56. Ποιος το λέει εδώ. Εφημίδια παρέτηση, είδηση βόμβα. Ποιος το γράφει. Τι έγινε, για πες. Και το παρουσίασε για είδηση. Εγώ δεν το παρουσίασα για είδηση. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες. Αλλά έλα, ρε, το κόκκι, έχει γραμμένο. Τέλεια. Εσύ δεν ήξερες καν. Πάμε. Φυσικά και το. Αφού είσαι άσχετος. Πάμε παρακάτω. Εσύ που είσαι σχετικός, το έκλεψες δηλαδή. Εσύ δεν ξέρεις ούτε το ρεπορτάζ της Μέτροσπορ. Είσαι τεμπέλης. Πάμε, λέγε. Τι λες. Τεμπέλης είσαι. Λέγε, φίλε. Μα ακούτε. Μιλάτε μεταξύ σας. Έλα, μωρέ, λέγε. Αλλά δεν αφήνεις τον κόσμο να μιλήσει όμως. Τι να μας πήρε, σέντερφορ, πειράτε. Δεν μας είπες, ρε. Δεν μας ακούς ρε Ραπτόπουλε, δεν μας ακούς. Εχθές όταν πήρε τηλέφωνο ο άλλος, άχνα δεν έβγαλες. Ποιος? Το άλλο το ραμουλιμέν, το βουλώνεις. Γιατί δεν έβγαλες άχνα εχθές. Τι άχνα να βγάλω, μα τι να τον πω τον άνθρωπο. Τι τον φταίει ο Άρης ρε, τι τον φταίει ο Άρης. Έτρωγε φάπες από το Σαουρίδι και τον φταίει ο Άρης. Πιθανόν που να ξέρω εγώ. Ε τότε γιατί τον φταίει, γιατί δεν τον έκοψες. Γιατί δεν τον κόψω, τι είμαι κουρέα σήμερα να τον κόψω, γιατί δεν τον κόψω. Τα πρόθυρα Αλσχάιμερ είναι. Άσχετοι είναι οι παίχτες που πήρε ο Άριες και θα φύγουν όλοι του χρόνου. Πόσο χρόνο είναι ο Βουλώνης, 300? 78. Και τον άφησες και μιλάει. Έπρεπε, προσπάθησε να βγω παράλληλα, αλλά δεν μπόρεσε να βγω. Τι να κάνουμε, δεν βγήκες παράλληλα. Την άλλη φορά που θα βγει. Την άλλη φορά που δεν θα σε Sky, άσταρε! Με το βουλόνι θα τα βάλεις. Sky είδες εχθές. Όχι, δεν είδα τίποτα. Τι έγινε ειδικός νόμος για να παίξει ο Άρης. Ειδικός νόμος. Για... Ότι πήρατε τον Χαριτονίδη με μέσον γιατί ο Κοντονής είναι φίλος με τον παπά του, το ξέρεις. Και ο ΠΑΟΚ ήταν ομάδα της εξουσίας. Σφίγγεσαι, Για τη Μαρούπα όμως δεν μας είπες τίποτα που έκανε νομοθεσία. Η Μαρούπα είπε η γυναίκα. Εάν ο Κοντονής αλλάξει τον νόμο, τότε αλλάζει. Αυτή τη στιγμή ο νόμος λέει το άλλο. Πείτε ένα ευχάριστο στον Κοντονή, εσείς οι ακροδεξιοί, οι αριανοί, στον κομμουνιστή υπουργό. Εμείς θα πούμε στον Κοντονή. Έλα ομάδα της Χούντας τώρα, εσύ. Για λέγε. Ένα είμαστε... ευχάριστο στον αριστερό τώρα. Κοντονή με τον Μούση. Πείτε ένα ευχάριστο. Πείτε ένα ευχάριστο τον Καρυπίδη. Τον Αναστόπουλο. Πείτε ένα ευχάριστο. Και αφήστε τις μάγκες, η ομάδα είναι δικιά μας, θα την πάρει ο λαός. Άντε πάρτε κάμψη, σε επόμενη γραμμή. Γεια σου Κλεωμένη, πολύ σ' άφησα να μιλήσει. Είπες ναι, όχι. Ναι, και... ναι. Ναι. Είπε το βουλώνει ραμολιμέντο. Ο άλλος, θα ρίσκει ο... Η Τζοτζόμπα. Η Τζοτζόμπα είπε το βουλώνει ραμολιμέντο. Δεν το άκουσες. Όχι. Τι ακούσατε, τι εκπομπή κάνεις. Πάμε ρε, πάμε. Δεν ακούς τον ακροατή σου που μου ξεμιλάει. Ξέρεις, έχω να γράψω και μια στήλη. Έχω κάτι να την ώρα που κάνεις εκπομπή, γράφεις. Τα πάντα κάνω, ναι. Ναι. Εγώ τουλάχιστον κάνω κάτι. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, μπράβο. Παρακαλώ. Μπράβο, Γρηγόρη. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα, ρε. Πανεθυναϊκή Αθηνησιούπολη. Γιατί ρε με έστειλες τότε, για να πάθω εγκεφαλικό. Ναι, ρε Γρηγόρη, με πέθανε. Δηλαδή δεν μπορούσα να πεις οτιδήποτε άλλο χθες στην Ισλανδία. Έπειγε και πιάστηκε, ρε φίλε. Άσε με, ρε εσύ, το είδες το μας. Δεν πήρα ακόμα να το δω, ρε Γρηγόρη, αν ανέβει κι άλλο η πίεση, φτάνει, ρε φίλε. Στο 0-1 πρέπει να γίνει 0-3 και τα χαϊβάνια μένουν εκεί και στόλ μπορούν να χάσουν κιόλας. Και ποιος έχασε το πέναλτι, ξέρεις? Ποιος? Αυτός που θα πριν ο ΠΑΟΚ, ο Κολομπιάνκα. Σοβαρά μιλά. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Ναι. Παναθηναϊκή αιστεία την Ηλιούπολη στο συνιστό να ακούσουμε τρόπο της λίγο πιο συχνά, στο συνιστό αυτό, γιατί είναι καλή εκπομπή συγκεκριμένη, γιατί αν την άκουγες πολύ συχνά, θα ήξερες ποιες είναι οι απόψεις μου για τον Μελισσάνη, τον Αλμέιδα και τον Χρυστοδουλόπουλο. Αλλά καλά να μου κάνεις τώρα, γιατί αυτός που έχω για μεγάλο μέτωχο, ο Καβουράκιας, τον έδιωξε το Πογιέτ και δεν του φορε 5-6 πεθαράδες. Ο Πογιέτ. Γιατί αν ήταν ο Πογιέτ και 5-6 πεθαράδες, τον Νοέμβριο θα έφτιαξες για το δεύτερο. Δεν μου λες, χωρίς παρεξήγηση σας κάνω μια ερώτηση. Ο Πογιέτ. Έχεις καμιά κατσίκα που τη φωνάζεις Πογιέτ. Τέτοια καψούρα με τώρα. Τέτοια καψούρα. Προπονητάρα. Άμα πέσει η Μπέτης, τι θα πεις για τον Πογιέτ? Δεν είχε ποδοσφαιριστές.
Αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Όταν έρχεσαι και με παραλαμβάνει, ενώ έχω πάει 4 από τον Ολυμπιακό, με αναλαμβάνει πρώτο παιχνίδι ντέρμπι μέσα στη Λεωφόρο και με πάει μετά τρένο μέχρι το Φλεβάρι. Δεν με το θέλω αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Γρηγόρη. Δεν είναι αγνώμων. Επίσης, κύριε Μελισανίδη, βλέπεις ότι οι πολιτικοί και τα ξαδέρφια έχουν πρόβλημα. Έχουν εξωαγωνιστικά θέματα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτείς. Τεράστια ευκαιρία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα. Γεια σου φίλε. Τι κάνετε? Α, λέμε τι καλός άνθρωπος που είναι ο Κοντονής για τους Αριανούς. Λοιπόν, αν και αριστερός, δεξιός αμαντίο. Ποιος αριστερός, ρε, άμα κατέβει ο Βελουχιώτης αυτούς. Δεν αριστερός. Αυτοί είναι αριστεροί. Μια χαρά. Άμα ήταν ο Βελουχιώτης τώρα θα τους είχε κρεμάσει όλους αυτούς. Έτσι είναι αριστεροί, πλάκα κάνεις. Γιατί λοιπόν, τι έχουν αριστεροί, τι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή θα γίνει αν έρθει αυτός ο Αργεντίνος, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ τους Αργεντίνους και είμαι οπαδός της Αργεντινής μετά τον Άρη. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης, έχει σηκώσει Κόπα Λιμπερταδόρες, έχει 40 γκολ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους και με τη Ρίβερ και με το Αποέλ, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτός ο τραυματισμός που αναφέρουν είναι σοβαρός ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει. Μάλιστα. Εκεί είναι τώρα η ένσταση και αυτό ψάχνει ο Άρης. Το ερώτημα, ναι. Το ερώτημα είναι αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα ένας τέτοιος παίκτης να μην μπορέσει να παίξει μπάλα. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί αυτός ο παίκτης έδειξε ότι αξίζει. Είναι παιχταράς, δηλαδή είναι σκόρερ. Αθανασιάδη και Φορτούνη, αυτός έχει για πρωινό να τον φέρουν τη ρόπιτα. Τέτοιο στυλ μιλάμε. Η διαφορά είναι τεράστια. Αν έρθει αυτός ο παίκτης θα φυσκάρει το Βικελίδης. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, που λες ότι για τους συγγενείς θα μιλήσω τώρα. Ποιος? Ότι δεν αντιδρούν και ότι είναι σε ύφεση. Ποιοι συγγενείς? Ποιοι είναι οι συγγενείς μας στη Θεσσαλονίκη? Για τον Ηρακλή. Ναι. Πάλι θα το λέμε. Για τη μαμά του λέει. Μαμά, ναι, ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ από πληροφορίες που έχω φυσικά. Ναι. Γράψτε από τώρα. Ναι. Τα Ηρακλής ΠΑΟΚ και τα Ηρακλής Ολυμπιακός, αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω πότε είναι να γίνουν. Ναι. Σου το λέω ότι δεν θα γίνουν. Εγώ αυτό έμαθα χθες. Σόπα ρε, εξηγήθηκε το καλό. Ή δεν θα γίνουν ή θα διακοπούν. Σόπα μου. Μην τους έχεις ότι κάνουν τους παλαβούς και ότι ανέχονται κάποια πράγματα. Τι ανέχονται ρε. Εδώ λέει, Σταύρο, κυνηγάνε λέει τον Καγιού, κυνηγάνε τον Παπαθανασάκη και δεν έχει ανοίξει. Σταύρο, μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ ειλικρινά. Προτιμώ να το πω σε σένα γιατί θα πω καμιά βαριά κουβέντα. Ρε κόκκινε λέει, Θερμοπύλες οι αδύναμοι έχασαν. Οι δυνατοί οι Πέρσες κέρδισαν. Σε ακούν και παιδιά Έλληνες. Πρόσεχε, είναι τόσο επικίνδυνη η αμάθεια του κόσμου. Δεν μιλάω για εμένα. Ποιος κέρδισε? Που δεν ξέρει ότι εξαιτίας του 300 κρατούσανε και αν δεν υπήρχε ο εφιάλτης δεν θα περνούσαν ποτέ. Δηλαδή το να είναι ανιστόρητος το επιτρέπω, αλλά τόσο βλάκας. Εντάξει, τον εφιάλτη τον βάλαμε έτσι. Κερασάκι στην τούρτα. Άκου τι λέει ο Ραπτόπουλος. Τον εφιάλτη τον βάλαμε κερασάκι στην τούρτα για την ήττα μας. Καλά, εντάξει, ο Ραπτόπουλος είναι με τα πολιτικά. Κερασάκι, έλα μωρέ τώρα στα πολιτικά. Εσύ ήξερε τώρα ο εφιάλτης ότι έκανε αυτό, ενώ οι άλλοι 10.000 του 300 δεν μπορούσαν να του κερδίσουν. Δεν μπορεί να ακούω. Άστε μα τώρα μωρέ. Κύριε Κώστα, δεν ξέρει. Τι να ξέρω μωρέ και να μην ξέρω μωρέ τώρα. Καλά τι έγινε ο Αντάρτης ο Χατζιαποστόλου θα το βγάλει ο Κανανάκης να πει τώρα λίγο νιάου νιάου. Ο Αντάρτης. Ναι. Τον είχαν με την κάρτα ρε. Εκεί τον είχαν. Σαν τους γέρους από το Muppet Show κάνετε. Λέει να είστε καλά να περνάμε για εμείς. Πάμε καλά. Επόμενη γραμμή. Προσωπαδούς Ηρακλή. Η Αθήνα είναι άλλη χώρα. Θα τους πειράξει κανείς αν κατέβουν. Ο δρόμος ανοιχτός. Και αν θέλουν βοήθεια απλά τη ζητούν. Δεν είναι ο νέος μου καθόλου. Το λέω ντόμπρα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Σπέρα. Καλώς το. Γεια σου Θόδωρε. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλά. Δεν άκουσα την πρώτη ώρα εκπομπής, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε. Δεν θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ορέστη μετά τη μάχη που έδωσαν. Πάει το παιδάκι. Το 13χρονο παιδί. Ναι, 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 από την Καλαμαριά. Εγώ το ήξερα ότι δεν πήγαινε καλά. Είχα εγκαταλείψει την προσπάθεια γιατί ήταν μαζευτούν χρήματα και τα οποία δεν μαζεύτηκαν γιατί δεν ήταν εγχειρήσιμη η κατάστασή του. Ήταν σε τελικό στάδιο, ήταν ναι, δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε λίγο τα πράγματα αντικειμενικά, όπως τα λέτε. Γιατί άλλο το φαίνεσαι και άλλο το είναι, σωστά. Λέτε ότι ένας υπουργός έκανε ειδικό νόμο για τον Άρη. Δεν μιλήσαμε για αυτό το πράγμα σήμερα, συνέχισα. Εγώ το είπα, ρε φίλε. Ναι. Πείτε ευχαριστώ τον Κοντονή. Μαγκιά μας. Δεν είπα εγώ όχι, αλλά μην, ναι, να το λέμε γι' αυτό. Η Ραντόπουλε, έχει δύο-τρεις ερωτησούλες για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Να καταλήξουμε. Υπήρχε άλλος τρόπος εκτός από αυτούς που έγινε για να πάρει ο κύριος Βαγγέλης καναλί. Δεν το κατάλαβα, αν.
υπήρχε άλλος τρόπος για να πάρει, κανάλι ο κύριος Βαγγέλης, μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε, να πάρει. Μπορούσε να αγοράσει και ένα κανάλι πριν, άμα ήθελε. Πριν. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Τώρα είναι κατοχυρωμένος με τη βούλα και δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Όχι. Ωραία, πάει αυτό. Η καθυστέρηση του πρωταθλήματος ποιον ωφέλησε? Τον Ολυμπιακό. Κατ' ουσία τον Ολυμπιακό. Ναι. Και βοήθησε, όπως λες εσύ, η απόφαση του Υπουργού, τον Άρη μόνο συγκεκριμένα. Ο οποίος κατά τα λεγόμενά σου είναι φίλος Ολυμπιακού, σωστά. Φυσικά. Ωραία. Ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε κατά. Κατ' ουσία. Κατ' ουσία. Ναι. Και ο Άρης. Και μεταγραφές έκανε. Α, αυτό είναι. Και ο κύριος Βαγγέλης λες ότι έχει δικηγόρο τον κύριο Αλέξη, σωστά. Μια χαρά είναι. Ο κύριος Αλέξης, ναι, για υποθέσεις που αφορούν τη Ζάκυνθο, ποιο δικηγόρο έχει, γνωρίζετε? Ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Ναι, για υποθέσεις που αφορούν τη Ζάκυνθο, με ποιο δικηγόρο έχει? Κάποιον από τους υπαλλήλους. Τον κύριο Κοντονή. Α, μπράβο. Τι υπαλλήλους είναι αυτό, κύριε. Τι υπαλλήλους. Μήπως να εστιάσετε στην ουσία και να φύγετε από το φαίνεστε. Γιατί λίγο μπερδεμένα. Αλλιώς σας τα λέω, αλλιώς σας τα παρουσιάζω. Πάλι εμείς θέμε, ρε Θόδωρε. Όχι, ρε. Όχι, άλλο σου λέω. Ότι σου είπα τέσσερις λόγους που όλα είναι κόκκινα και εσείς λέτε ότι τον Οκτώβριο θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λέμε, φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Μετά στον Οκτώβριο θέλω να δω τι στάση θα κρατήσετε. Γιατί με συγχωρείτε, είναι ανέτοιμη η στάση που κρατάμε τώρα? Όχι, δεν λέω ότι είναι ανέτοιμη. Λέμε ότι φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Το Β' πληθυντικό πάει και σε όλες τις εκπομπές. Γιατί τώρα ακούμε ότι το ισχυρό κάστρο του Κιλκής έπεσε. Πάει, έφυγε. Ποιο κάστρο, βρε, τι να κάνει. Βρε, μετά τον Οκτώβρη. Περιμένετε ένα μήνα. Εσύ με ποιον? Γαβρί και Αριανή. Ένα μήνα περιμένετε. Με ποιον είσαι? Εσύ με ποιον λες να είμαι, Γρηγόρη? Εγώ ξέρω με ποιον είσαι. Ναι, Γαβρί και Αριανή. Και είναι προς τιμήν σου, γιατί μπορεί να κάνει χουλιαμά, να μ' αρέσει, να μ' αρέσει, αλλά είσαι ειλικρινής. Τι ειλικρινής είναι, ρε, η ομάδα του. Την αδερφή δίπλα μου. Η ομάδα του τη συμφέρει. Μισό λεπτό. Την ομάδα του τη συμφέρει να βγει του Μαρινάκη. Ωραία. Ο Καλαϊτζίδης τρέμει αυτή την εκδοχή και θέλει, θέλει τους άλλους. Ο Καλαϊτζίδης τρέμει. Ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Δεν τον νοιάζει το ποδόσφαιρο, κοιτάει τον εαυτό του. Καλαϊτζίδης μια χαρά είναι. Καθόλου μια χαρά δεν είναι. Έχει. Καμιά χαρά δεν είναι. Άμα βγει, άμα δεν βγει ο γραμμένος, την έχει πατήσει ο Καλαϊτζίδης. Καλά. Άμα καλά. Δεν βγει ο γραμμένος ο Καλαϊτζίδης, ούτε στην Ουγκάντα δεν βρίσκει ομάδα προπονήσεων. Λες, ε. Ε, βέβαια. Εννοείται. Να είσαι καλά. 100%. Άντε, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Αν θέλετε να βρείτε ανταλλακτικό από το πιο μικρό και το πιο μεγάλο από ένα καθρέφτη μηχανή αυτοκινήτου. Με 150 ευρώ τηλεφωνήστε τώρα στο 18133. Έτσι. Παρακαλώ. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάναμε τίποτα μεταγραφές? Ο ποιος? Ο Πα... Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Βγαίνουν μερικοί και λένε ότι για πρωτάθλημα. Γιατί να μην το πούνε, να μην εκφράσουν. Με ποια σκεπτική? Με ποια σκεπτική? Με τη σκεπτική ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Να τον υπολογίζεις. Πώς δεν τον υπολογίζω, εγώ δεν τον υπολογίζω. Εγώ υπολογίζω τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Αφού βλέπεις ότι τι γίνεται, εμείς θέλουμε έναν τερματοφύλακα, μια βάση. Τι πρώτον. Θέλει, τερματοφύλακα. Βέβαια. Γιατί έχεις τερματοφύλακα. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο. Με κοίταξε να δεις όσο και να είναι. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο τον Αλβανό. Δεν βάζω τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό δεν τον κρίνω καθόλου. Για και καλύτερο τον Ανέστη. Άσατε τις ομάδες. Σου είπα για μια ομάδα. Ένα center forward θέλεις. Ποιος? Έχεις. Ποιον έχεις? Τον Παοξή, τον Κλάους. Τώρα. Τώρα τι? Τον Κουλούρι. Τον Κουλούρι. Εξάρι έχεις. Τον Γκανία. Ε? Τον Γκανία. Δεν άκουσα καλά, γι' αυτό λέω. Εντάξει, τον Γκαλία, ναι. Τον Γκαλία λέω, τον Γκανία. Ο Χαρίς δεν μπορεί να παίξει. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι. Μην τα λες, ρε κόκκινε, μην τα μπερδεύεις τα γράμματα. Δεν μπορεί, γιατί... δεν μπορεί να παίξει εξάρι, ρε κόκκινε. Δεν μαρκάρει. Άστο. Το δεν έργο μαρκά, δεν το ξέρει. Μπράβο. Δεν το ξέρει το έργο, άστο τώρα. Μπράβο. Καλά τα λες. Καλά τα λες αυτά εδώ πέρα, γιατί μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Το πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο. Μάλιστα, πάω πανετολικό, Τούμπα. Ε? Τούμπα εδώ. Τούμπα. Να κοιτάξουν αυτό στις 15 το μηνός, να καθαρίσουν το μάτς και σιγά σιγά, γιατί είσαι μείον τρεις. Για αν τα πρώτα μάτς, οι πέντε αγώνες είναι πολύ εύκολοι. Αν δεν καθαρίσεις βαθμούς στις πέντε αγωνιστικές, θα κυνηγάς να τους φτάσεις, να φτάσεις στον Παναθηναϊκό και θα παλεύεις μετά για τέταρτη και τρίτη θέση. Μάλιστα. Αυτή είναι η σκεπτική δικιά μου. Γεια σου, Μάρκο.
Ωραία. Να προλάβουμε κι άλλο να προλάβει, να προλάβει, να προλάβει, ναι. Βέβαια, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ρώτησα ναι. την ΕΡΤ ναι. γιατί, ποιος πήρε την απόφαση να πάει την εθνική ομάδα ναι. στο OTTV. Ναι, πού να τι μου απάντησαν. Ναι, τι σου απάντησαν. Η Αγία ΕΠΟ. Τι φταίει η ΕΠΟ. Δηλαδή τελικά, γιατί τσακώνονται αυτοί οι άνθρωποι, ε. Για τα λεφτά. Καλύτερα συμφέρει να είσαι πρόεδρος στην ΕΠΟ παρά πρωθυπουργός. Έτσι, βέβαια. Σωστό. Ειλικρινά στο λέω. Αλήθεια είναι, τι. Σωστό. Άκου, από πήρα την ομάδα την εθνική, την πήγα στο TTV. Τώρα, πρέπει να, είμαστε, εμείς πρέπει να πληρώνουμε στην ΟΒΑ, άμα θέλουμε να είμαστε, να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, ο TTV, ΕΡΤ, και δεν ξέρω αύριο ποιο κανάλι διακαναλικό θα βγει. Ναι. Δεν ξέρω. Θα πληρώσουμε, γιατί. Θα πληρώσουμε. Ποιος θα πληρώσει αυτοί που έχουν. Εσύ δεν έχεις πάσοκ τόσα χρόνια. Και αυτοί δεν πληρώνουν. Ναι. Δεν ναι, έμαθες. Εγώ υποτίθεται είμαι στο δεν έμαθες αυτοί που είπαν. Ενώ έπρεπε μέχρι τις 15 του μηνός να πληρώσουν. Ναι. Ποιος. Αυτοί που πήραν τις άδειες. Α, είπανε αν δεν. Σιγά μην πληρώσουν. Αν δεν μπει το OK, λέει. Ναι, προηγουμένως. Αν δεν μπει το OK, δίνουμε φράγκο. Προηγουμένως ο φίλος μου. Ακούσε. Αν δεν μπει, λέει το OK, λέει. Ναι, ναι. Ο φίλος μας ο Θόδωρος τι είπε. Καλά ο παπάς, να αποδειχθεί παπάς. Ακούστε Γρηγόρη. Δεν ακούω. Ο φίλος μας ο Θόδωρος κάτι τον είπε ο Ραυτόπουλος και είπε μαγιά μας που κάνανε τον νόμο. Άκουσες μαγιά μας τον πληθυντικό, τον έπιασες. Για ναι. τον Άρη της καρδιάς μας. Εγώ θέλω να του πω. Το έπιασες. Ναι, και... Για τον Άρη της καρδιάς μας. Τι να πούμε εμείς. Ομολόγησε το Αρβατόπουλο. Την ανάσταση που άνοιξαν οι τράπεζες για πάρτι μας. Καλά, εσείς είστε. Κατάλαβε, τι να πούμε. Την ανάσταση άνοιξαν οι τράπεζες. Ναι, ναι. Και εγώ νόμιζα. Χρήση ώρα το πρωί το Πάσχα. Και εγώ νόμιζα ότι, ότι τρώμε σούπα την ανάσταση, αλλά μαθαίνω τώρα ότι πάμε στην τράπεζα. Μα όταν τρώγατε εσείς σούπα, εμείς κάναμε τη δουλειά του. Κάνατε τη δουλειά στην τράπεζα. Κατάλαβε. Έτσι να το πει του δρόμου στο φεύγιο. Ναι, μου λε, εσύ που είσαι βουνίσιο και αναπνέει καθαρό αέρα, όχι σαν και εμά του κοινού θνητού, πε μου, τι είναι καλύτερο, με γλυκάνισο ή χωρί. Λοιπόν. Με μια κουβέντα. Με μια κουβέντα θα σου πω. Σε όλη, όχι την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ναι. όπου και αν γυρίσει, αν βρει χειρότερη πόλη σε ατμόσφαιρα, έλα γράψε μου και μη μου λε τι αναπνέω. Ρώτα τα πνευμόνια. Από την Πτολεμαϊδα, ναι. ναι. Λέω, ποιο, τι προτιμάς, με γλυκάνισο ή χωρίς. Λοιπόν, είναι τρία ορυχεία γύρω-γύρω. Ρε Πανάθεμάς, ψυχή με βγάζει. Δεν θέλω να ρουφήξω ναι. τίποτα από την καμινάδα. Μα τρώμε και δεν έχουμε γεύση, δεν ξέρουμε τι τρώμε. Άρα, δηλαδή, λες ό,τι και να πιω και ό,τι και να φάω, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, ακριβώς. Κάποιοι τώρα θα με βρίζουν κατηγορείς στην πόλη. Την Πτολεμαϊδα. Αφού είναι έτσι τα πράγματα. Σε ποιο βουνό της Πτολεμαϊδας, είπαμε ότι είσαι. Στο Βέρμιο. Το Βέρμιο. Ναι. Κάνεις και σκι. Ναι. Εσύ τελικά χθες δεν ήξερε ο αυτό ο Αναστόπουλος πώς σε λένε. Πού το κατάλαβες. Εσύ πού το κατάλαβες ότι είπε στο Βέρμιο. Πάρε δραμάτισα είπα. Μπορεί να γελάσει ο καθένας με την καρδιά του. Δηλαδή, στην τελική λέει ποιος κέρδισε. Πανένει το 4-21. Τι με νοιάζει, λέει, αν υπήρξε φιάλτης ή όχι. Φίλε, έλεος, σε παρακαλώ. Ποιος κέρδισε, ρε. Κερδίσαν οι άλλοι. Πώς είναι... κερδίσαν, με προδοσία. Ναι, κοίταξε να δεις. Ο εφιάλτης. Με προδοσία. Είναι ο διαιτητής. Αυτά ναι, ναι, τι, συγκινούν. Όταν η μικρή ομάδα κερδίζει την πολύ δυνατή, όλοι από την φύση τους, επειδή επιζητούν το παράξενο το παιδί. Ρε, χάσαν το μάτς. Όλοι είναι με τον Δαβίδ. Ο εφιάλτης, ο Ονειροκρίτης και τα δεν Εγώ είναι. Λέω 300 Σπαρτιάτες κρατούσαν τους χιλιάδες Ρωσ και έπρεπε να βρεθεί. Ο διαιτητής που υπέδειξε τη βούλα του πέναλτι για να χάσουμε. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό λέω. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Από τότε ρουφιάνι δηλαδή ήσασταν. Είσαι και φαίνεσαι. Μάλιστα. Το 23-10-90. 90 είναι δικό σας. 9-55 κενό. Το μήνυμά σου το 54-340. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων.
η εταιρεία εστιάζει Παναδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με το νέο Kia Sportage. Πάτε, δείτε το έτοιμο παράδοτο σε απίστευτη τιμή και σε μια έκθεση μοναδική. Τηλεφωνείτε τώρα στο 596-690 ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Έναν βλέπω στην αναμονή, άλλους 5 περιμένω. Πάμε. Ναι. Έλα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Ένα για τον φίλο μου τον Αριανό που είπε ότι είναι Ολυμπιακός με τον Άρη μαζί, συμμαχία και όλα αυτά. Και ο Άρης έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Έχει πάει προς συμμαχία. Εδώ το ακροδεξιό σωματείο έγινε κομμουνιστές και πήραν άδεια. Θα σε πω λίγο, Κωσάκη, δύο λεπτάκια μόνο δώσ' μου. Όλα αλλάζουν σε αυτή τη γη. Μπράβο, λοιπόν. Η Βέρη αυτή τη στιγμή έχει δύο δανεικούς από την ΑΕΚ και κανένα από τον Ολυμπιακό. Κανένα. Έχει γίνει φιλικό Άρης ΑΕΚ, αυτά να βλέπετε και αυτή σε τα άλλα. Τα φαντάσματα που βλέπει αυτός είναι και στην Αθήνα. Και Άρης Παναθηναϊκός. Γιατί ο Ολυμπιακός Άρης δεν παίξαν? Όχι, φιλικό όχι. Πώς δεν παίξανε τα χάρη? 9 η ώρα το πρωί. 3-1 δεν χάσανε. Εντάξει, άκουσε με τώρα να σου πω λίγο κάτι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα το δεις στην πορεία. Στη σουίτα του Μαρινάκη ο Καρυπίδης, δεν είναι στο Αλαφούζου. Θα δεις, θα δεις. Μα αυτόν είναι φίλος. Τι να δω, μωρέ. Τι να δω. Δεν το αποδέχεσαι δηλαδή εσύ? Όχι, όχι, με τίποτα. Δηλαδή όταν σωθήκατε με το σκόρδα που πήγατε κάτω και γλύφατε τον Ολυμπιακό που κάθεσε ατρόμητος 0-1. Δεν λέω για παλιάρε, για τώρα. Τι παλιάρε, συνέχεια είναι. Για φέτος μιλάω, ρε. Μα φέτος τι. Να σου πω, θα τα δεις στην πορεία. Ναι. Ο Καρυπίδης ποιον ψήφισε στη Super League? Η Super League ψήφισε μόνο ο Κούγιας και ο Ολυμπιακός. Δύο ψήφους πήρε. Πάμε παρακάτω. Ο Κούγιας, ρε φίλε, είναι Super League. Όρισε. Ο Κούγιας είναι Super League. Ναι, αγόρι μου, ναι. Ο Κούγιας ψήφισε, λέω. Ο Καρυπίδης έχει τη Βέρεια και τον Άρη, παιδιά. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αυτό το ξέρεις εσύ ότι έχει τη Βέρεια και τον Άρη? Ξέρεις ότι αυτό είναι παράνομο? Εγώ το ξέρω, εγώ από τη Βέρεια είμαι. Εσύ από τη Βέρεια? Ναι. Ναι. Και πώς θα παίξει και η Βέρεια και ο Άρης? Από τον άλλο καπέλο. Άμα πάει λοιπόν η Βέρεια με τον ΠΑΟΚ, θα σας κάνει έρωτα ο Μαρινάκης. Το ξέρεις αυτό? Ο Μαρινάκης πέσει να κάνει έρωτα σε κανένα κελί, τώρα ψάχνω να το πούν κελί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όλο αυτό. Από τη στιγμή που είναι κάποιος έξω. Χωρίς καταδικαστική απόφαση, προσοχή. Ναι. Εντάξει. Ο Μαρινάκης δεν ξέρω αν ψάξει να βρει κελί, αλλά αν βρει κελί ο Μαρινάκης δεν ανεβαίνεις κατηγορία εσύ. Δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό, τσατσάκι του Ολυμπιακού Αριανέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εδώ, εγώ έσκησα τον ΠΑΟΚ με τον Καγκάτσι και τα κολλητιλίκια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν ακολώσω με σένα. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τσατσάκι. Έλα. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Εσείς. Μάλιστα. Θόδωρος. Έλα ρε Θόδωρ. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Πήγα ύστερα από πολύ καιρό, είχα πάρα πολύ καιρό να πάω, το Σάββατο στο Φιλικό. Ναι. Και το ευχαριστήθηκα, ξέρεις, με ένα φίλο έτσι, σποράκι, νεράκι, λουκαρικάκι. Τι ωραία, τι ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Ευτυχώς δεν μας έβρεξε, ήταν ωραία. Κοίταξε, να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι θα ανεβεί ο Άρης, δεν ναι. θα έχει θέμα. Να σου δώσω μια πιθανή είδηση που την ξέρω από την Αθήνα, ότι θα γίνει συνάντηση Αναστόπουλου Ζιλμπέρτο Σίλβα για δύο παίκτες. Και στο λέω από πολύ, πάρα πολύ. Πιο μέσα δεν γίνεται. Ναι. Ναι, πιο μέσα δεν γίνεται από εκεί που θα σου το πω. Δηλαδή, ναι, δεν θέλω να πω το όνομα, αλλά το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, και θα γίνει συνάντηση για δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα ο ένας είναι ότι αρνείται να έρθει ο Βλαχοδήμος, δεν θέλει να έρθει με τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει, το Β' Εθνική είναι αποτρεπτική, ναι. Ναι, είναι αποτρεπτική, ναι. Ήταν ωραία, το ευχαριστήθηκα. Νομίζω ούτως ή άλλως, ας πω, αν και ο Παναθηναϊκός, ας πω την αλήθεια, αλλάζαν πασούτσες στο κέντρο του γηπέδου, δεν κάνει τίποτα, δηλαδή δεν... Ο Ολυμπιακός center for που δεν παίζει έχει. Ποιος? Πλάκα μου κάνει. Άλλο λέω, ρε. Α. Δηλαδή για να μιλήσει ο Ζιλμπέρτο με τον Αναστό, ναι. Ή για στόπερ θα μιλήσουν ή για φορ. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω για τι πράγμα θα μιλήσουν. Πάντως, πάντα για δύο παίκτες μιλάνε μάλλον, από ό,τι ξέρω δηλαδή. Και είναι από πολύ μέσα, τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω. Ξέρεις ποιος μπορεί να έρθει εύκολα, ε? Δεν τα βλαρύνεις λογικά. Όχι, από τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό δεν ξέρω. Ο Σιώβας. Δεν ξέρω. Δεν τον υπολογίζω. Ολυμπιακό δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω, δεν έχω πληροφορίες. Κοίταξε, θα σου δίνω πληροφορίες. Θα σου δίνω πληροφορίες. Δεν τον υπολογίζουν. Μην πετάς εθνική ομάδα, παίζει. Μην πετάς τέτοια. Ποιος παίζει εθνική ομάδα? Ποιος παίζει εθνική ομάδα? Επειδή από το νέο έτος 99% θα είμαι δίπλα στον Αλαφούζο με διαρκείας, ό,τι πληροφορία θέλετε θα σας τη δίνω εγώ. Θα μας δίνει το Γιάννη να μιλήσουμε. Μετακομίζω Αθήνα και θα δούμε πώς. Μόνιμα.
Είναι τόσο καλή η δουλειά, ρε Γρηγόρη, που η εταιρεία μας από εδώ εξελίσσεται και τα λοιπά, που εντάξει, για κάποια χρόνια το λιγότερο... Και τα κορίτσια σου εδώ, ποιος θα τα προσέχει. Εντάξει. Δεν μου λες, θα γυρίσει ταινία τελικά. Όχι, έχει να κάνει με τα αεροδρόμια, παιδιά, και είναι τρομερή η δουλειά. Εκείνο είναι άλλο θέμα. Εκείνο είναι, το κάνουμε ιντερνετικά. Θα έχουμε ένα φίλο να τον πάρουμε τηλέφωνο στην Αθήνα πάντως. Ο αγόρι μου μέσα δίπλα στον Αραφού θα είμαι και πίσω από το Σταματσιόνι, τον οποίο στην αρχή ήθελα να τον δείρω, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι καλό. Άλλαξες γνώμη κι εγώ. Και εγώ το ίδιο. Πάμε. Όσοι είναι στη γραμμή, μην πάρεις αλλούς. Καλημέρα. Εγώ αποφασίζω. Αφσουζε. Σκάσε και κολύμπα. Αφσουζε. Ναι. Καλησπέρα σας. Άντε γίνα μίση κι όμοι. Έλα φίλε μου. Έλα φίλε. Εγώ είμαι αδερφέ. Μάλιστα, εσύ. Ηγεσία είσαι. Καλησπέρα, λοιπόν, χρόνια και ζαμάνια. Θα τρελαθώ, ρε. Τι έγινε, ρε τσατσάκι, το σκάσε, ρε. Καλά, λοιπόν, κοίταξε, Καρδασάκη, πολλά, πολλά λες και δεν σε απαντάει κανείς και εντάξει. Σε μένα μιλάς, ηγεσία. Τώρα μιλάς για μας, για Κοντονή, για τον κύριο Κωστάκη. Μιλάς για μας, για Κοντονή. Για τα άλλα τα τσατσάκια εδώ της πόλης. 50 εκατομμύρια που χρωστούσανε. Τα είπαμε, τα είπαμε για τα άλλα. Τα είπαμε για τα άλλα. Για σένα λέμε. Για σένα δεν είχα πάρει τόσο καιρό. Ταράχτηκε αυτό. Πόσα χρέη είχαν, 40-50 εκατομμύρια. Έβαλαν το κράτος μέσα. Τη Μουρλή. Συγγνώμη, εσείς γιατί δεν τα πληρώσατε, ρε φίλε. Εσείς γιατί δεν πληρώσατε και πτωχεύσατε. Να τα πληρώνετε κι εσείς. Να φωνάζατε τον Κόντι να πούμε. Με τον Έγκρι να τα πληρώνανε. Όπως τα πληρώσε ο Ιβάν. Άκουσε με να ξέρει. Ο Κόντι τότε έλεγε. Το κράτος γράψε το, μην το πληρώνεις. Πλήρωνε τους παίχτες και τους τρίτους. Αλλά ο άλλος, ο χοντρός, κοιμόταν όρθιος. Ναι, και τους πληρώσατε τους παίχτες και τους τρίτους. Ούτε νίκιο δεν πληρώσατε. Ούτε νίκιο δεν πληρώσατε. Ούτε κοινόχρηστα δεν πληρώσατε. Κατάλαβε, ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Λοιπόν, άλλαξε η ψυχοσύνθεση των Αριανών. Το παραμύθι τελειώνει τα Χριστούγεννα. Έτσι. Και ερχόμαστε δυνατά. Όταν λες τα Χριστούγεννα, βοήθησε. Τελειώνει το παραμύθι τα Χριστούγεννα, ρε φίλε. Τελειώνει. Μέχρι τα Χριστούγεννα είναι ό,τι παιχτεί. Έτσι όπως είδα και την κλήρωση χθες του πρωταθλήματος. Μετά θα ορμήξετε να την πάρετε τζάμπα την ομάδα από τον Καρυπίδη. Θα στείλετε τους σκοτούς εκεί, Κοίταξε, φιλαράκι. Φιλαράκι, το ξέρω με το έργο. Άκουσε με γίγαντα. Άλλαξε η ψυχοσύνθεση όλων των Αριανών. Αλλάζει ο Αριανός, ρε. Ρε, μετά από δύο χρόνια παίρνει τηλέφωνο ο ηγεσία και το διακόπτη. Μα αλλάζει. Κάσε, ρε. Ο λεπρός αλλάζει, ρε. Μίλα, ρε, ηγεσία. Για λέγε. Άσε, Κουστάκη, άστο να λέει, ό,τι και να λέει. Ρε, εσύ έχει κάνει δύο χρόνια, τρία να σε πάρω. Και λέω, δεν θα τον πάρω, δεν θα τον πάρω. Αλλά πώς θα καταφέρνει, ρε, εσύ, σε βγάζει από τη λακκούρα. Σε αγανάκτησε. Αλλά άμα σ' ακούω να γελάς, εσύ είπα να πει ότι είσαι πολύ σίγουρος. Τα Χριστούγεννα τελειώνει το παραμύθι, ρε φίλε. Αλλά θέλω και στο κύπελο, θέλω μια καλή κλήρωση. Θέλω μια καλή κλήρωση εδώ με τα Καρδασάκια. Ας μείνω όρθιος και θα σε εξηγηθώ στοιχήματα για τα φίλε, υπάρχει ένα στατιστικό. Γεσία, υπάρχει ένα στατιστικό. Αν επέκτησα στην Αλφα Εθνική από το 70, ναι. Θα τους αποκλείσω στη Α, το, το ξέρεις, βλέπω, με προλαβαίνεις. Ηγεσία, με πιάνει. Ας μείνω όρθιος με αυτόν που έμπλεξα. Και θα παίξουμε πολλά στοιχηματάκια από του χρόνου. Κοίταξε, εγώ το γουστάρω αυτό που έχεις δίπλα σου. Γιατί, να σου πω γιατί το έχω πει και παλαιότερα. Γιατί δεν είναι λαμούγιο. Αν ήταν λαμούγιο. Άμα ήταν, δεν θα ήμουν δίπλα του για σιάστου. Μεγάλες κουβέντες. Βλαμμένος είναι. Ό,τι θέλεις είναι. Λαμό και δεν είναι. Τη διάρκεια των χρόνων δεν λαμόγευσε. Αυτό. Κρατιέμαι. Άντε φιλιά, να είστε καλά. Καλημέρα. Άμα την κάνεις, εγώ στο κοπί. Κρατιέμαι. Θα φας πολύ σιγά. Σιγά, μη. Κοίταξε, το σίγουρο ήταν λίγο ώρα έφυγα. Πού θα πας εγώ εκεί. Δεν κατάλαβα. Πού θα πας. Χαλάρωσε, ξεκαβάλα. Όχι, δεν και. Ξεκαβάλα. Αν θα φύγεις, πού θα πας. Πού θα πάω. Ναι. Θα κάνω κάτι άλλο. Τι θα κάνεις. Κάτι άλλο. Τι θα κάνεις. Κάτι άλλο. Τι άλλο θα κάνεις. Άλλη εκπομπή. Πού θα την κάνεις. Τι σε νοιάζει. Και τι θα παίρνεις. Τι θα παίρνω. Ναι, χορηγούς θα φέρεις. Σε ενδιαφέρει. Τι να με ενδιαφέρει. Έχεις ενδιαφέρον. Πάσε ρε. Θα φύγω. Εσύ να προβληματίζεις. Θα φύγω. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Τι κάνουμε. Καλά. Κωστή, είμαι η αρκούδα που είπες προχθές το Σάββατο. Εσύ που πλάκωσες αυτόν στην Νικήτη. Καλά το εξηγήθηκες, το Χαλκιδικιώτη. Γιατί ρε, τι έγινε. Γιατί τι έγινε. Γιατί αυτή η Χαλκιδική πρέπει να τους δέρνει. Μισόλεπτο, κάτσε, τι έγινε. Τι έγινε. Για να σηκώσει κάποιο χέρι είναι. Τι χέρι, ρε. Πάρκαρο άνθρωπο έξω από ένα σπίτι, του ξεφουσκώσαν τα λάστιχα. Δεν ξέρω τι έγινε. Τι να ξέρει, ρε. Δεν την είπα εγώ την ιστορία. Α.
Τι έγινε, τι κάνουμε. Σε κάναν μήνυση τελικά. Όχι, ρε. Εντάξει. Συγγνώμη, σου ξεφουσκώσαν τα λάστιχα και το παραδεχτήκανε. Εν μέσω σαφώς με μια πεθερά η οποία γυάλιζε το μάτι, ξέρω εγώ. Και είχε παιδιά μπροστά. Όταν όχι. Το... Ήταν ο γιος μου όμως, δεν το σεβάστηκαν, γι' αυτό έφαγε ξύλο. Τον αρκούδι. Δεν αισθάνθηκε άσχημα που χτυπούσε μπροστά στο γιο σου. Όχι, είπα τη γυναίκα μου το κρατάει τα μάτια μου, τι να βρει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, όχι, γιατί νιώθει. Ξέρεις, σε κάποιον ο οποίος θα είναι πολύ επιθετικός, το λέω, ρε, δεν κάνει μπροστά παιδιά έτσι. Μη. Μη. Δηλαδή, άμα σε ορμάνε και πρέπει να μηνθείς, ρε κόκκινα, και είμαι μπροστά τα παιδιά, τι θα κάνει. Άλωμα. Τώρα εσύ άλωμα. Το παιδί λες την αρκούδα. Εντάξει, καλά κάνει και είναι αρκούδα. Ρε, εδώ εμάς μας επιτέθηκαν με έγκυες γυναίκες. Και εσύ μου λες τώρα εμένα με το παιδί, πλάκα μας κάνεις. Και επειδή ο άλλος είναι φελός, θα είμαι κι εγώ. Τον πρίξαμε, να πούμε, μας έκανε και μήνυση. Ρώτα το παλικάρι, το οποίο με συγχωρείς, η δουλειά σου είναι αυτή. Εμένα. Ναι. Όχι, φίλε μου, καμία σχέση. Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πόσες φορές έχεις κάνει το χαζό σε προκλήσεις? Πάρα πολλές φορές. Πες στο διπλανό μου, γιατί όποιος του μιλάει θα βγάλω το όπλο, θα βγάλω το μαχαίρι. Θα βγάλω την τριένα, τη διένα. Όχι, είμαι πολύ χαλαρός. Έχεις σκοτώσει καμιά 25.000 κόσμο μέχρι τώρα. Για μένα δεν ήρθαν εδώ ακροατές να με πλακώσουν. Όντως, επειδή... μόνο μια φορά έβγες με το ελικόπτερο της εκφέρσης. Άλλο το ελικόπτερο. Δεν ήρθαν ακροατές. Ήρθαν χιλιάδες ακροατές. Εντάξει, ο Κωστής καλός είναι. Εγώ τον είδα έτσι τουμπανάκης ο Κωστής. Τι είναι? Είναι λίγο τουμπάνο, είναι. Δηλαδή, με συγχωρείς, σε πόση ώρα τον έχεις μια μπουκιά? Δεν ψαρώνει εύκολα. Δεν ψαρώνει εύκολα? Όχι, όχι. Είσαι σίγουρος? Και ακούς κόκκινο, με λέει, τι κοιτάς μωρή αρκούδα, με κοιτάει έτσι. Και γυλάω, λέω, δεν είμαι λες σαν τον κόκκινο, λέω, μην αγωνίσεις, λέει, αυτός είναι σαν ποικιλιάς, λέει. Είδες τι αδερφή είναι, μπροστά μου δεν τολμάει να τα πει. Όχι, όχι. Μπροστά μου δεν τολμάει να τα πει. Γιατί πες μου, ρε, εσύ, τι χαλκοί δικιώτες είναι αυτοί, ρε. Ρε, τι ταγάρια είναι αυτοί οι χαλκοί δικιώτες, ρε. Για πες μου. Πάρκαρε ο άνθρωπος, τους άφησε τα λεφτά τους οι χαλκιδικοί, του ξεφουσκώσαν τα λάστιχα. Θα ρίσκει, ήταν σε γκαράζ μπροστά. Ναι. Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τι ο άνθρωπο, ρε. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τι αλλάξαν? Δεν έχουν αλλάξει. Θα σου πω. Ταγάρια είναι, το λέω εγώ. Το χούι. Το όνομά σου, γιατί τώρα σε λέω αρκούδα δεν πάει. Αρκούδα θα με λες. Αρκούδα. Το προτιμάς. Ναι. Ο Γιάννης Χρήστος κακό είναι. Αρκούδα είναι, σου λέω. Καλά. Είμαι γνωστός και δεν θέλω, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, ρε φίλε, και εμείς τι είμαστε, άγνωστοι. Τώρα εντάξει. Είσαι γνωστός στο δημόσιο κοινό εκεί στο. Εσύ που είσαι γνωστός, δηλαδή, στο αδήλωτο κοινό. Δηλαδή, μπορεί να βρεθούμε σε κανένα περίεργο ραντεβού, να συνοδεύεις κανένα κύριο, αφού μου πες ότι δεν ασχολείσαι με αυτά. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά. Θα μπορούσε όμως, έτσι όπως είναι κατασκευασμένο. Εάν μου μιλήσει τέτοια σωματική διάπλαση. Κοίταξε να προσέξεις τη γυναικάρα σου και το γιο σου. Εγώ προσέχω τους άνθρωπους, αλλά αυτοί δεν είναι άνθρωποι, καταλάβες. Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος, του μίλησε στην αρχή πολύ καλά, όμορφα, ωραία. Αλλά εντάξει, προκαλέθηκα, έτσι. Κοίταξε, να με συγχωρείς, έτσι πέφτει το καλύτερο ξύλο. Βρε, το καλύτερο ξύλο το πίσω μου είχε 150 άτομα, τραβούσαν βίντεο και τέτοια, και λέω θα πούμε και viral στο YouTube να πούμε. Τότε χαμό. 1 εκατομμύριο views. Αρκούδα αρμάζει στο σπίτι. Αυτοί τώρα που πάνε και βλέπουν και τα λοιπά θέλουν πιο πολύ ξύλο. Αυτοί που βλέπουν. Α, ναι. Άσε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πέρα την πλακαρκούδα. Ναι. Είμαι μια μέρα, εγώ το είχα ακούει σαν το βλαμμένο δίπλα. Κατέβαινα από το αυτοκίνητο, μάλλον να βριζόμουν, να έκανα. Τον πλακώνανε. Λοιπόν, και μου λέει μια μέρα ένας πολύ καλός μου φίλος. Ναι. Μου λέει, βλέπουμε δύο. Μου λέει, τι αισθάνεσαι, λέω, γελάω. Σκέψου, λέει, να σε βλέπουν οι άλλοι να κατεβαίνεις και να μαλώνεις. Ότι γελάνε και λένε, και να με συγχωρεί ο κόσμος, κοιτάξτε ένα μαλάκα, μα κατέβει και να αλλάξει για να μαλώσει για το αυτοκίνητο. Έχει άδικο. Όχι, όχι. Δεν ξανακατέβηκα ποτέ, δεν ξαναμάλωσα ποτέ. Και εγώ δεν θέλω. Γίνεσαι να. Γίνεσαι θέαμα, περίγελος, χωρίς λόγο. Με αυτά που πίνεις είναι δύσκολο να βγεις από το αυτοκίνητο κόκκινο. Δηλαδή, θες βοήθεια για να κατέβεις. Ευτυχώς που. Ευτυχώς που γίνονται πραγματικά τεστ, γιατί εμένα δεν με έχουν συλλάβει. Μα 6 μήνες δεν πήραν το δίπλωμα εσένα. Ναι, ισχύει. Δεν σε έχουν συλλάβει. Πρωτοχρονιά. Και μια φορά σε πήγανε αστυνομικοί στο σπίτι. Πρωτοχρονιά. Και σε βάλανε για ύπνο. Με βάλανε αστυνομικοί για ύπνο. Βέβαια. Πρέπει να έχουν πολύ φίλοι αστυνομικοί με αυτά που λες. Τι έχουν, λέει. Πρέπει να με έχουν πολύ καλό φίλο. Δεν σε έχουν. Άλλο ντροφιανεύει κάθε μέρα στην ασφάλεια. Γεια σου, αρκούδα. Ποιος είναι? Γεια σου, παιδιά, καλό. Άλλος, λέω, δεν είπα για μένα τίποτα. Άλλος. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, βίλε. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Σας καλησπέριζω από την συνεφιασμένη Κατερίνη. Α, νόμιζα ότι συνεφιασμένη Κυριακή θα μας έλεγε. Η ΕΠΟ, το άνδρο του Ολυμπιακού εκεί, ναι.
16 χρονών είσαι, 15 πόσο? 16. 16, μάλιστα. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ είμαι. Ναι. Ναι. Γιατί αγχώνεσαι, πρώτη φορά βγαίνεις στο ραδιόφωνο? Ναι, πρώτη φορά βγαίνω. Καλάρωσε, παλικάρι μου. Τι έγινε? Για πες που είσαι ΠΑΟΚ, χαρούμενος είσαι? Πες ό,τι γουστάρεις. Ναι, πες. Χαρούμενος είμαι που είμαι ΠΑΟΚ. Έχει τουρίστριες? Έχει, έχει, πολλές έχει. Καλές? Μόνο, πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Καλά, 16 χρόνια εσύ και δέντρο με βυζιά, να δεις καλό να το πεις. Είναι έτσι. Λογικό είναι. Έτσι είναι. Ενώ ο κόκκινος από μοντέλο σε μοντέλο ήταν τόσα χρόνια. Έτσι. Άνα, μπράβο. Ναι. Για λέγε, ρε φίλε. Έχεις χαιρετισμό το Μισελ. Ντροπαλός πολύ. Έχεις χαιρετισμό το Μισελ. Μην μιλάς για το Μισελ, γιατί είδα 4-5 παπάδες εγώ εκεί στο Άγιον Όρος που μέχρι τα χαιρετίσματα στον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Από το Δελασέλ. Ναι, ναι. Σε ψάχνει ένας χωρίς μουσι. Καλόγερος. Εσένα με μουσι. Δεν πειράζει. Λέγε, ρε φίλε. Θα πάρεις πρωτάθλημα φέτος? Φέτος θα το πάρουμε. Ναι. Τον Άγιο Βασίλη το ρώτησες? Το τον Ερυθρό Λευκό Άγιο Βασίλη. Δεν μου λες. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κατερίνης που είναι υπέρ του Ολυμπιακού, πώς νιώθεις? Πώς νιώθω? Ναι. Δεν νιώθω πάρα πολύ. Δεν νιώθεις πολύ. Εντάξει, όταν νιώσεις θα μας ξαναπάρεις. Σταμάταρες, ναι. Δεν μου λες, φίλε μου. Ναι. Σχολείο θα πας Δευτέρα Λυκείου. Πρώτη Λυκείου. Πρώτη. Πρέπει να χάσει κανένα δύο χρόνια. Είσαι καλός μαθητής? Μέτριος. Όταν λες μέτριος, δηλαδή πόσο γενικό βγάζει? 13 και 4. 16-17. 16-17. Καλά, δεν είσαι αγράμματος όταν διπλανό μου. Αυτός πλήρωνε ο μπάς του για να πηγαίνει σχολείο, για να τον περνάνε. Πλήρωνε έξτρα. Τους έδινε και πριν. Έχουμε το φούρνο του Τσαουσίδη στο δρόμο για Γανόχωρα. Έχετε το φούρνο του. Περίμενε, όταν λες έχετε τον μπαμπά σου. Ναι, ο μπαμπάς μου έχει το φούρνο του. Καλά, τώρα με συγχωρεί, τζάμπα διαφήμιση θα κάνει. Δηλαδή 5 κουλούρια δεν μας φέρεις, ρε φίλε, για τη διαφήμιση. Ο φούρνος του Τσαουσίδη στο δρόμο για Γανόχωρα. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του φούρνου? Η σπεσιαλιτέ τα κουλούρια. Τα κουλούρια. Κίτρινο ψωμί έχετε? Κίτρινο έχουμε, ό,τι θέλετε. Και είσαι μαύρο, παοκτσίδικο. Είσαι σίγουρος ότι έχετε κίτρινο ψωμί? Είμαι πολύ σίγουρος. Κίτρινο σταρένιο, το παλιό αυτό, για ρώτα τη μαμά που είναι δίπλα. Δεν είναι δίπλα. Βρε, ακούω τώρα, δίπλα είναι μαμά. Κίτρινο ψωμί έχετε? Έχουμε, έχουμε. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Να με φέρεις άμα έχετε τέτοιο ψωμί. Έγινε, έγινε. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο. Να σε καλά, ρε Κίκατα. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά προς ηγεσία, μήνυμα. Άρθρο 44 και μετά είχαμε εθνική χωρίς χρέη. Ποιος έβαλε το κράτος μέσα? Απλήρωτοι ποδοσφαιριστές. Ρε καλά πάτε καλά. Πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα, ο Γαύρος και διαιτητή παπά θα έκανε ο Γαύρος, όσο χάλια και αν είναι. Καλά έκανε και το ανέβαλε. Τι έκανε ο Αντάρτης Παπαποστόλου? Και εσύ, ρε Ραπτόπουλε, πιστεύεις ότι πίσω από τον εισαγγελέα δεν είναι κάποιος ισχυρός? Εγώ ξέρω κάποιον πρώην του Παναθηναϊκού από πίσω. Ονόματα τα ψάξετε και βρείτε. Λες εσύ, εσύ λέει για τον πατέρα, λες. Αχ, κατάλαβες Κωστήλη, ο διπλανός δίδαθε τη φεάουσια, αλλά φελόουσια. Εντάξει, ευχαριστούμε για το 050 που πλήρωσε για να γράψεις αυτή την μπούρδα. Είστε και οι δύο εκτός τόπου και χρόνου. Οι πληροφορίες από Αθήνα λένε ότι σήμερα τελειώνει το deal με Μοντεκάλβο. Μοντεκόλβο. Εγώ ξέρω ότι σήμερα το βράδυ θα πάμε Μοντεκάρλο. Θα πάμε Κωστή μου στο Μοντεκάρλο. Τι Μοντεκάλβο τώρα? Τι για τσαμπατζίδες μας πέρασε? Τι... Λοιπόν, να περνάτε καλά, να έχετε υγεία. Ήταν κοντά στο Κωστή Τραπτόπουλος, ο Γρηγόρης Κόκκινος. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου. Πρώτα ο Θεός με τον Κωστή τα λέτε το βράδυ. Όλη η παρέα αύριο μετά τις 2. Μέχρι αύριο να δούμε ποιος θα είναι μέσα. Θα μπει κανείς μέσα ή δεν θα μπει? Θα συνεχιστεί ο πόλεμος στον Ιβάν ή δεν θα συνεχιστεί? Θα πάρει τον Ηρακλείο Μοντεκάλβο ή δεν θα τον πάρει? Θα πάρει τον Αργεντίνο ο Άρης ή όχι?
Μείνετε συντεθειμένοι γιατί κάποια από αυτά μπορεί να απαντηθούν και αμέσως μετά. Τα 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 μπορεί να